Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Θανάσης Καταμπάκης στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, εκεί όπου μπορείς να κάνεις την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχω μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα, θα σου δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό.
Επίσης, στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε, να πάτε, να διαλέξετε, να πάρετε αυτό το οποίο θέλετε ή να σας το λύσουν και να σας το δώσουν. Μπορείτε να δείτε περισσότερο στο www.listoparto.gr στους αδερφούς Κωνσταντινίδη και στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και δεν υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων, και μαζί μας η Εσκιά της Μπαλοδήμος, η οποία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπηση του τρακτέρ McCormick στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Χαλκιδικής και Κοζάνης. Και φυσικά οι φίλοι οι αγρότες καταλαβαίνετε τι είναι τα McCormick, γιατί μιλάμε. Να πω ότι την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 του Φλεβάρι, αυτό το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά όλα τα μοντέλα της McCormick, καθώς και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Ακτέο. Περισσότερα στο 2310-596-596. Γιατί γελάς? Το Φλεβάρι. Φλεβάρι είπα. Ναι. Δεν είπα Φλεβάρι. Φλεβάρι είπα. Ναι. Μη στεναχωριέσαι. Όταν κάνω λάθος το παραδέχομαι. Και έχω κάνει. Τι μάρκα τρακτέρ είναι αυτά? Τι μάρκα τρακτέρ είναι αυτά? Ναι. McCormick. Με αυτά θα κλείσουν τους δρόμους οι χωριά τα ρέη. Με τα McCormick. Άμα να πάω, ξέρω εγώ, να μην βγω στον δρόμο. Ε? Εσύ, να σε κάνω, ρε, να σε κάνω, τι να σε κάνω. Τι να με κάνω. Τι να σε κάνω, μωρέ. Τι να σε κάνω, μωρέ. Να πω ότι το identity, το δικό μας περιοδικό, εξαντλήθηκε και επανεκκυκλοφορεί με δύο φοβερά γυναικεία δώρα. Βερνίκη νοικιών Jolly Jewels, Matte Metallic, μολύβι, κραγιόν από τη νέα σειρά της Golden Rose, μόνο με 4 ευρώ. Εμείς οι άντρες τα παίρνουμε για τις γυναίκες μας, θα μας λατρέψουν με αυτά τα δύο δώρα τα οποία έχει μέσα το τεύχος. Γιατί γελάς? Γελάω τώρα που κάνουμε promotion. Είναι αυτά που γυναικεία προϊόντα. Θα δεις και καμιά γυναίκα ακούει την εκπομπή. Τι να σε πω, ρε κόκκινε. Πώς τα πες τα βαφόβου νύχια? Μακόβι, όχι, εκεί τα τρακτέρ. Με μπέρδεψες να πούμε. Πώς λέγονται τα νύχια? Είναι Jolly Jewels και Golden Rose. Τι είναι αυτό εδώ? Το Golden Rose, Golden είναι ο χρυσός. Αυτό που Golden Rose, τι είναι, λέω, τι είναι αυτό? Δεν γνωρίζω από γυναικεία αξεσουάρ. Εσύ που είσαι bisexual, μπορεί να ξέρεις από κανένα φίλο σου. Για να μου πεις. Εκεί στο Άγιον Όρος δεν παίρνετε τέτοια. Δεν είχατε. Άντε, πάνε στα θέματα. Άντε, πάνε στα θέματα. Πάνε στα θέματα. Πάνε στα θέματα. Λοιπόν. Ναι, ναι. Κάποιοι είπαν χτες ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε. Ναι. Κύριε, είχε τη τιμή η εκπομπή να σου το πει πριν. Καλά τώρα, δεν θα ευλογήσουμε τα μουσια μας. Πρέπει. 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 Αυτά, αυτά τα κάνουν αυτοί που θέλουν επιβεβαίωση. Το είπαμε εμείς πρώτοι. Όχι, ρε παρετά. Έλα, βρε, τελείωνε. Κάποιοι είπαν. Τελείωσε. Είναι γραμμένο την προηγούμενη Τρίτη. Δεν με νοιάζει, ρε κόκκινε. Ότι ο Ολυμπιακός είναι εκτός μάχης. Μπράβο, Γρηγόρη. Δεν περιμέναμε να δούμε να κάνει γκέλα. Τελείωσε, το είπαμε πρώτοι. Και στο Περιστέρι. Θα πάρουμε τώρα αυτό που το λένε μετάλλιο που το είπαμε πρώτοι. Έλα, πάνε στα άλλα. Γι' αυτό το ανέφερα. Όχι. Εντάξει. Αν με αυτό είσαι ικανοποιημένο. Έλα, άντε, άντε. Λοιπόν, μετά. Είχαμε τον Άρη να περνάει από το. Από τις Σέρες. Χωρίς γλυκά. Χωρίς γλυκά. Χωρίς γλυκά. Ναι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Χωρίς γλυκά, γιατί οι Πανσεραϊκοί, να ξέρεις ότι παίξανε για την κατηγορία τους. Έτσι. Αλλά πέσανε κατηγορία, καθάρισαν και του χρόνου θα παίζουν στη Γάμα Εθνική, να πούμε, με το Σκούταρι, με την Καβάλα και με αυτές τις ομάδες. Όχι, το Σκούταρι μπορεί να ανέβει. Ξέρω εγώ, με το Μιλόταπο, με την Τούζλα και τα λοιπά. Τούζλα Πανσεραϊκός, ντέρμπι να πω. Καλά, θα πρέπει να ρωτήσεις άλλους εκεί αν θα πέσει ο Πανσεραϊκός. Έπεσε ο Πανσεραϊκός, τι? Δεν ξέρεις. Και πώς δεν ξέρεις? Πάρε ένα τηλέφωνο στο Βέλγιο να μάθεις. Στο Βέλγιο, ναι. Τι λέει, ρε κόκκινε, τέτοιο χρεωστικό, Θα σωθεί ο Πανσεραϊκός? Δεν είπα ότι θα σωθεί. Τότε τι θα κάνει? Θα πέσει, εγώ λέω θα πέσει. Καληνύχτα, χθες έπεσε. Πάει ο Πανσεραϊκούλης. Με το Πόζογλου και το Τόλι Βοσκόπουλο σέντερμπακ. Με το Τσιμίκα, έβαλε μια γκολάρα ο Τσιμίκας, εκπληκτικό. Φανταστικό. Αλλά τελείωσε. Καθάρισε. Από τα πιο ωραία γκολ που έχει. Καθάρισε, πάει. Θα σωθεί ο Αιγινιακός. Έχει βάλει και άλλα γκολ ο Τσιμίκας έτσι σχέδιο. Ο Τσιμίκας έτσι σχέδιο, όχι, έχει βάλει όμως γκολ. Έλα, πάνε στα θέματα. Φανταστικό γκολ. Μπράβο, Γρηγόρη. Απίστευτο το πράγμα. Έλα, τα. Λοιπόν, ναι. Είχαμε την ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να σε κάνει ρόμπα, καθώς η ΑΕΚ έπαιξε μαγικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ήταν τρομερή απέναντι στον Αστέρα Τρυπόλεως, ο οποίος προσπάθησε, έκανε τα αδύνατα, απέξα την ποδόσφαιρο, τη γνωστή συνταγή και ότι κλέψει την κόντρα.
Δεν έκανε κάτι αξιοσημείωτο στην κόντρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Για να πότε είμαστε... έκαναν την αξιοσημείωτη κόντρα αντίπαλη ομάδα. Να τη βρει ανοιχτή δηλαδή. Ο Ατρόμητος. Πότε τη βρήκε ανοιχτή. Στο παιχνίδι που έλεξε 0-1. Στο παιχνίδι που έλεξε 0-1. Πού έλεξε 0-1. Στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ έλεξε 0-1. ΑΕΚ Ατρόμητος, ναι. ΑΕΚ Ατρόμητος 0-1. Τη βρήκε ανοιχτή. Ναι. Τον κόλ πώς το έβαλε δηλαδή. Βάλε και δες το βίντεο, ρε φίλε. Τη βρήκε ανοιχτή. Ναι. Ναι, τελείως. Τη βρήκε μια φορά ανοιχτή ο Ατρόμητος. Εντάξει. Εντάξει. Γενικότερα η ΆΕΚ είναι καλή στην ΑΕΚ, το ξέρουμε αυτό. Ποιος τον βρήκε, τη βρήκε ανοιχτή την ΑΕΚ στο χώρο. Ποια ομάδα. Οι περισσότερες δεν τη βρίσκουν ανοιχτή. Καμία δεν τη βρήκε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Άλλα. Τον έχει κάνει ρόμπα η ΑΕΚ και ψάχνει τώρα να βρει. Δηλαδή... Αν το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και το κύπελο, τότε θα με κάνει ρόμπα. Θα πάρει το κύπελο όμως. Έχουν χεστεί οι παοξίδες με την κλήρωση. Πω, πω, πω. Τι είναι αυτό, τι κλάμα είναι αυτό. Έχουν χεστεί απάνω και είναι καλό και είναι κακό και ψηφίστε και κάνετε και ράντε. Φυσικά και πρέπει να πάει στο ΑΚΑΠΑΟΚ να παίξει τον τελικό. Τι ρωτάει ο Μπούζος. Όπως ήρθε ο Άρης στο Καφταντζόγλιο, πώς το λένε, στο Ολυμπιακός, στο Καφταντζόγλιο και το πήρε. Όπως πήγε ο Άρης μέσα στην Τούμπα και το έχασε, θα πάει και ο ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι δεν λέει η αρχή του πρωταθλήματος του κυπέλου, έτσι δεν υπογράψαν. Τι κλαίει τώρα ο Μπούζος και τι λέει. Τι με νοιάζει τι κάνει. Θα σου πω, περίμενε, τι κλαίνει οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ μέσω του Μπούζου, λέω. Η μεγαλύτερη μαγιά που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει το πρωτάθλημα είναι η εξής επικοινωνιακή. Ο Κοντός να ακούσει το ράδιο, ο γιος του Σαββίδη. Κοντό, άνοιξε το ράδιο. Σου μιλάει ψηλό, αυτό ναι. Που το ψηλό σου μιλάει το. Ναι. Του ρίχνω 10 πόντους. Τι είναι αυτό, είσαι ψηλός. Κοντός είσαι. Κοντός ήθελα από αυτό είναι πιο ψηλός. Το δοκάρι το φτάνω. Και από μένα πιο κοντός, τι θα κάνουμε. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Εκπέμπω άλλη γοήτια, τι να κάνουμε ρε κόκκινο τώρα. Και ο Σαββίδης εκπέμπει άλλη γοήτια. Μεγαλύτερη επιδική. Λοιπόν, Κοντό, άκου να δεις. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ, αν θες να πάρεις το πρωτάθλημα και να δώσεις έτσι μια ηθική ανάταση στους ποδοσφαιριστάς σου και στον κόσμο σου, να βγάλεις αυτό το τρελό το μπασχαλάκι, να πούμε το πυγμάχο, σε μια δήλωση που λέει εμείς θα πάμε στο ΟΑΚΑ να παίξουμε όταν περάσουμε στον τελικό μαζί με την ΑΕΚ. Υποτίθεται αυτό θα γίνει. Εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά γιατί ο Πανιώνιος τρεις φορές τον έβγαλε τον ΠΑΟΚ εκτός κυπέλου στο παρελθόν. Εγώ λέω φέτος δεν θα το κάνει. Λοιπόν, και να πει ότι θα πάμε στο ΟΑΚΑ και θα κερδίσουμε και ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Και δεν γουστάρουμε εμείς τώρα να κλαίμε και να βγάζουμε τα χαρτομάντιλα από την τσέπη του Μπούζου να πούμε και να κλαίμε και είναι σωστό και δεν είναι σωστό. Όπως πήγε ο Κιζηρίδης στην Τούμπα. Όπως το λένε. Και ο Λαμπάκης και φάγαν την παπάρα από τον Γιώργο Γεωργιάδη στο 26ο λεπτό. Και έχασε ο Άρης 1-0 και το πήρε ο Πάουκ. Περίμενε να ολοκληρώσω. Περίμενε. Ήδη το χωρίς να κλαίω πάω κλαίνει άλλοι. Και γιατί να πάμε στην Αθήνα και μας αδικώσανε. Τι σε αδικώσανε ρε. Πάνε στην Αθήνα. Πώς ήρθε ο Ολυμπιακός εδώ και πήρε από τον Άρη. Πώς πήγε ο Άρης στην Τούμπα και το πήρες εσύ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς πήγε στο Βόλο και ήρθαν και άλλοι και το πήρες εσύ. Τι φοβάσαι. Φοβάσαι τι. Εγώ αυτά που ακούω και αφού γράψουμε είναι. Οι παοξίδες είναι χεσμένοι από το φόβο τους. Για το κύπελο πρώτον και δεύτερον. Να είμαστε 4 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ όταν παίξουμε στην Τούμπα. Σημαίνει αυτό. Μπορείς να με εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό. Να είμαστε 4 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ όταν παίξουμε στην Τούμπα. Το μεθάνιο ρε η άφθονο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει. Πάνε τώρα στα άλλα θέματα και πεις την είδηση που θες να πεις. Να την ακούσω κι εγώ να πούμε. Άντε μπράβο. Δεν έχει πρόβλημα το ΑΚΑ ο Σαββίδης. Ρε κόκκινε, δεν ξέρω τι κάνει ο Σαββίδης. Εγώ ξέρω ότι βγήκαν εδώ πέρα και κλαίνε και είναι αδικία και το κάνουν θέμα και το αναγκάζουν. Είναι αδικία. Βρε, άκου τώρα τι. Το υπογράψαν τελείως. Το υπογράψαν τελείως. Αυτό λέμε. Δεύτερον. Αυτό λέμε. Δεύτερον, ναι. Τέλειος. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον. Για ποιο λόγο προεξοφλείται όλοι ο τελικός σου ότι είναι πάω ΚΑΕΚ. Γιατί ρε κόκκινε σε δύο. Κύπελο είναι, δεν ξέρεις. Γιατί ρε κόκκινε σε δύο αγώνες. Ο Πανιώνιος είναι δύσκολο να βγάλει τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ακατόρθωτο. Η Λάρισα σε δύο αγώνες στην ΑΕΚ και εκείνο είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Εμείς θέλουμε να πάει Λάρισα Πανιώνιος και να δούμε ένα τελικό τι. Θέλουμε να δούμε Λάρισα Πανιώνιος. Τι να δούμε από το Λάρισα Πανιώνιος. Θέλω τον ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Να μας τρελάνε και αυτοί οι Αργενοί. Η μεγαλύτερη κάθοδος. Να πάνε 38.000 ούνοι κάτω στο ΆΚΑ. Πώς και να πάνε? 35-37 όσοι πάνε, αν πάνε. 29, 33, ξέρω εγώ πόσοι να πάνε. Να κινδυνεύσει λίγο. Και του Άρη αυτή η κάθοδος και εμείς πήγαμε και κανένας δεν πήγε μέχρι εμάς και πήγαμε και πήγαν και φέραν το κύπελο πίσω. Το κύπελο παπάρι φέραν. Ναι. Τέλος πάντων, λέγε άλλα θέματα. Σε χάλασε τότε που κυνηγούσε το σιφάκι. Ποιος κυνηγούσε το σιφάκι? Εσύ. Γιατί τον κυνηγούσε? Έλεγε στο 50 πόνταρα θα μου το δώσει πίσω. Εκεί τρώγεται γκολ σε τελικό έτσι από 60 μέτρα. Τρώγεται.
Είπα εγώ ότι έκανε κάτι κακό. Τρεις φορές γέλαρε η μπάλα μπροστά εκεί πέρα. Το πεκροκανάτο, το σιφάκι. Έξι ώρα το πρωί έφευγε από τα μπαρ. Πώς θα το πιάσει. Πού να απλωθεί. Πού να απλωθεί. Τέσσερα Τζόνι Γουόκερ στην καθεσιά του έπινε εκεί. Και τα λαδάδικα είχαν. Άιτε, πώς θα το πιάσει. Τελείωνε. Άλλα θέματα. Ναι. Πρώτον δεν είναι δεδομένο τίποτα. Πώς το πες. Πρώτον δεν είναι δεδομένο τίποτα. Δεδομένο τι δεν είναι. Θες να μιλήσουμε σοβαρά. Τι σοβαρά μιλάμε. Τι, όταν τι κάνεις δεδομένο. Τι δεδομένο. Λοιπόν. Θα πάει πάω Κάικ. Πού θα πάει. Ο Πανιώνες με τον. Με το Μασούντ, να πούμε, με το Μασούντ λέω. Χωρίς Μασούντ, με το Σαββίδι, με το Κοκαλάκι και τον Μασούρα θα περάσει τον ΠΑΟΚ. Α, είχε άξιος της μοίρας του. Άμα τον περάσει. Είναι άξιος της μοίρας του. Τρεις φορές τον πέρασε. Εγώ σε δύο μάτς ήμουνα. Τρεις φορές τον πέρασε ο Πανιώνες στον ΠΑΟΚ σε διπλούς αγώνες. Το 87 που πήγα φαντάρος εγώ. 3-0 κάτω στην Νέα Σμύρνη και εδώ 1-0 με το Ζόρι. Με το 98 που το πήρε με τον Καμίτση και τον Μπουγκά, τον Αλιτζή και τον φίλο σου, τον Κουμπάρο και τον Κατσιαμπή να πούμε. Που έπαιζε χαφ και στόπερ και τα παιχτάρα. Οκ. Χαφ. Στόπερ τον έκανε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Αναστασιάδης τον έκανε. Αναστασιάδης. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Μπορούσε να παίξει και εξάρι. Μέχρι τότε έπαιζε αμυντικό. Ωραίος, πολύ καλός. Σήμερα, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει εξάρι ο Κασιαμπής και να είναι, ας πούμε, στη θέση του Σάκοφ, να πούμε, ένα τέτοιο στυλ. Αλλά ο Κασιαμπής ήταν πιο πεδαρά. Στην ηλικία που είναι τώρα παίζει εύκολα ένα μισάωρο. Ένα μισάωρο παίζει. Εύκολο. Εσύ ακορντεόν παίζεις ένα μισάωρο. Ε? Δεν ξέρω ακορντεόν. Γιατί ξέρεις τίποτα άλλο να κάνεις. Ναι, ξέρω. Ναι. Άντε, πάμε στο εξούλο. Ελά, σουτζουτζουμ, άντε, τελείωνε. Μπορώ να παίξω πιάνο. Ναι, με αυτά τα δάχτυλα να παίξεις πιάνο. Ναι, ρε, αυτά τα δάχτυλα είναι σαν σουτζουκάκια σμυρνέικα. Αυτή τη βέρα που έχεις βάλει εκεί. Αποθυμένα. Πόσα χρόνια την έχεις τη βέρα. Πόσα χρόνια είναι πατρεμένο. Την έχεις βγάλει ποτέ. Ορίστε. Βγαίνει. Τι ελαστική η βέρα είναι, τι είναι, ψεύτικη. Σε αυτό το δάχτυλο και. Μπράβο, ωραία βέρα. Κάνουν και ελαστικές βέρες. Να μην σε αποκαλέσω. Τι να με αποκαλέσει. Να μην σε αποκαλέσω. Τι να με αποκαλέσει. Η δικιά σου φέρα που είναι. Έπεσε στον υπόνο μου. Τι δεν πήγε να κάνει τη σάλη. Από τον Θεό. Ξέρω τι είναι γουρσουδιά. Τι γουρσουδιά είναι. Μίλα ρε κανονικά. Έλα ρε τελείωνε. Τελείωνε. Άντρε και φταί. Τελείωνε. Σε βρίζουν όλοι οι αεξίδες. Και καλά σε κάνουν. Γιατί βρίζουν οι αεξίδες. Σε βρίζουν. Εγώ είδα μια έκνα και εντάξει να έχει άλλο αέρα. Να τρέχει. Είδα ένα κουστοδηλόπουλο αέρινο. Να μπαίνει μέσα, να κάνει φάση. Καταρχήν να σε πω την 11η του Τσέκ δεν την ξέρει απ' έξω. Ναι, ρε φίλε, πού να την κάνει. Είναι το μόνιμο επιχείρημά σου. Το παίρνω. Άκου να δει. Το παίρνω τηλέφωνο να μιλήσουμε το Σάββατο για κάτι. Τον είδε στον Άρη. Ναι, ρε, τον είδα. Ποιο έβαλε το πρώτο γκολ. Άκου. Το βλάκα τον λέω. Δεν είμαστε στον αέρα. Ο Σόουζα τον έβαλε. Ο Σόουζα. Ναι. Α, μετά λέγαμε και τα υπόλοιπα. Το λέω το πέναλτι που δεν έδωσε. Το είδε. Το είδα. Μα αρχίζει τώρα άλλο επιχείρημα. Παίρνει μου την 11η του Τσέκ. Τι να σε ποτέ. Εγώ είδα. Ποιο πέναλτι είναι εσύ να δω, του Άρη. Στο που δεν το έδωσαν. Ναι. Αφού άφησε πλεονέκτημα, μπήκε το γκολ. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Πώς δεν υπάρχει. Ρώτα όποιο διαιτητή θέλει. Ναι, ναι. Όποιο διαιτητή είναι σοβαρό. Ποιο λαμόγιο διαιτητή να ρωτήσω. Σέβεται. Εγώ λέω ότι όποιο διαιτητή είναι σοβαρό και σέβεται. Λαμόγενοι διαιτητέ. Αυτά τα οποία έμαθε, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Λαμόγενοι διαιτητέ, πώ είναι σοβαρό. Ο διαιτητή σου έξυπνο το αφήνει πλεονέκτημα, χάθει η φάση, το δίνει πέναλτι. Δύο δευτερόλεπτα υπόθεση. Ένα, δύο, δυόμιση δευτερόλεπτα. Κατάλαβες πως δεν υπάρχει πέναλτι πλεονέκτημα. Όποιο διαιτητή θα ρώτα. Ποιο διαιτητή, αυτό που ό,τι του πει ο μεγάλος κάνει. Δεν γουστάρω να μιλάω με διαιτητές. Γιατί δεν τους γουστάρω να πούμε. Είναι σαν τις τανίτσες. Τανίτσες είναι. Πάω ρωτήσω εγώ διαιτητή. Εγώ μάτια δεν έχω να δω. Αν και έχω πρεσβειοποία, πρέπει να ρωτήσω το λαμόγιο το διαιτητή. Τι είναι και τι δεν είναι. Μου για φορέσει. Σένα τι είναι. Ποιο. Για σένα τι είναι. Το αφήνει πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Το αφήνει να δει αν μπει γκολ και εφόσον μπήκε γκολ τελειώσαμε. Εάν. Τελείωνε η φάση. Δεν έμπαινε γκολ και δεν το έδινε τότε να μιλούσε. Το είναι πέναλτι. Καταρχήν θα δινόταν κόκκινη κάρτα. Ρε κόκκινη, πώς θα δινόταν κόκκινη. Γιατί να δοθεί κόκκινη κάρτα. Γιατί είναι σκόπιμο μαρκάρισμα. Σκόπιμο μαρκάρισμα. Και πότε έχει δοθεί κόκκινη κάρτα απευθεία σε τέτοιο μαρκάρισμα. Πού, παγκοσμίως. Πολλές φορές. Πες μου ένα μάτς που σε τράβημα φανέλας που άλλος δεν είχε κίτρινη κάρτα, δίνεται πέναλτι και του δίνει κόκκινη κάρτα. Παγκοσμίως δεν έχει γίνει. Πάμε παρακάτω. Εσείς την μπάλα με το Χατζηπανάκι. Αχ, τη Σάβα, δεν ξέρω εγώ το Σάβα. Έτσι μάθατε την μπάλα εσείς 8 και να χειροκροτάτε. Άλλα θέματα λέγε. Τόσο πολύ σε ενοχλεί. Να με ενοχλείς που έβγαινε 8. Γιατί να με ενοχλείς. Ο Βαρκάρης. Καταρχήν δεν έβγαινε. Ο Βαρκάρης. Ο Βαρκάρης έχει αφήσει πολλά αποθυμένα. Ναι, εντάξει, ο Άγιο Νόρος και με πήγε πολλά αποθυμένα. Και ο Βαρκάρης με το κουπί, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Σε έβλεπα και εσένα πέρα που έκανε γυμνισμό, να πούμε. Εγώ έκανα γυμνισμό στο όρος. Στο όρος, ναι. Είδα τον αφαλό που ήταν σαν καρπιρατέρα που μοίρα φιόρι, να πούμε έτσι. Χοντρό, χοντρό. Μπορεί να κάνει κάποιο γυμνισμό στο όρος. Για πες. Γυμνισμό στο όρος. Όπου θες. Όπου θες κάνει γυμνισμό. Όπου θες. Ό,τι γουστάρει κάνει. Ρεσί. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει κλαρινό και κέρδισε ένα πέναλτι που δεν ήταν. Ποιο το είπε ότι δεν ήταν. Εγώ στο λέω. Δεν υπάρχει πέναλτι. Ρώτα το Χατζησέγγε.
Μίλησε μου του Χατζησαή και σου είπε τον ανέμιξε. Ρώτα του Χατζησαή. Ρωτάω εσένα. Ναι. Έχω εκτίμηση και τι λέω. Ναι. Θες απάντηση τώρα. Βγήκε στον Μπούζο. Βγήκε ο Χατζησαής και είπε δεν τον ακούμπησα. Μάλιστα. Ορίστε. Ναι. Επειδή δεν ρώτα. Βγήκε στον Μπούζο και είπε δεν τον ακούμπησα. Δεν τον ακούμπησε. Τι θες να έλεγε ο Χατζησαής. Ότι τον ακούμπησε. Εδώ συγχωρεμένος ο πατέρας μου έλεγε παραμύθια ότι δεν έκανε στο Σαράφι πέναλτι στον τελικό. Και με λέει ο Χριστίδης τον πήρε παραμάζο μάλι. Άσε τι λέει. Δηλαδή είσαι απίστευτος. Λέει ο μπαμπά σου παραμύθια και, λέει λέει. Και δεν λέει ο Χριστίδης. Ο Χριστίδης εγώ λέω ότι λέει ο Χριστίδης παραμύθια. Ο Χριστίδης, και ο μπαμπά σου έλεγε την αλήθεια. Τι λες. Ο Χριστίδης είδε τη φάση μπροστά του, ο άλλος έκανε τάκλιν. Λοιπόν, δεν ξέρω ο μπαμπά σου αν το βρήκε ή όχι. Δεν το βρήκε λες. Δεν είναι μπέναλτι. Και τι λόγο έχει να σου πει δεν το βρήκε ρε φίλε. Άντε το έλεγε τότε μετά. Δεν το βρήκε λέει. Μετά 30 χρόνια λέει δεν τον έκανα λέει πέναλτι το Σαράφι. Και πώς το έδωσε. Καλά ο Χριστίδης μας έλεγε ότι δεν έπαιξε ο Χατζημαραγκής ποτέ στη μεικτή κόλμη τώρα. Δεν κατάλαβα. Πιάσει το στόμα σου το Χριστίδης. Δεν κατάλαβα. Τερματοφυλακάρα κύριε. Άσε μύρε κόκκινε. Πιάσει το στόμα σου τώρα. Βγάλει τον μπαμπά του λάθος και βγάλει τον κύριο Χριστίδη σωστό. Βέβαια θα βγάλω. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Το κάνει πέναλτι το Σαράφι. Εγώ το έδωσα στο βίντεο. Οκ εντάξει. Τι άσε πιο Χατζησαίας ο Φλόρος. Το έκανα τον πέναλτι. Φλόρος ο Χατζησαίας. Αν το δεις μπροστά σου, ναι, μπορεί να τον πεις ότι είναι Φλόρος. Ναι, γιατί δεν το πεις. Γιατί λέω ότι άμα δεν δεις μπροστά σου, θα πει πάδε. Φλόρος. Τέτοιο γίγαντα στο παρδεν. Για βάλ το Χατζησαίας να δούμε τι λέει. Αλλά εγώ βέβαια τον παίκ του Ολυμπιακού να πέφτει σαν να το σπρώξει στην πλάτη. Ήμασταν μαζί με τον Γιαννούλη, τη φάση αυτή και τον Ζηλέ. Από εκεί πέρα έπεσε την ώρα που πήγε η μπάλα, έπεσε ο αντίπαλο. Και κατευθείαν το σφύριξε, δεν το σκέφτηκε καν. Δηλαδή δεν υπήρχε. Ναι, σα αδικήσανε. Κοίτα να φτιάξει ταχύτητά σου στα πρώτα 20 μέτρα, Χατζησαία, και α αδικήσανε τώρα και σένα. Κοίτα να κάνει 20-30 γιατί είσαι αργό στην εκκίνηση, σαν το κόρτομα το δικό μου φεύγει. Πεχταρά, είσαι ψηλό, ωραίο, εκεί χάνει να πούμε. Αυτά θα λες στο Χατζησαία να βελτιωθεί. Ό,τι λέγαμε τον Μπέλκα και έγινε τουρμπίνα να πούμε. 225 άλογα, 0,106,2 δευτερόλεπτα. Τελείωνε κόκκινε. Θα σου πω εγώ τα έργα πώ τα βλέπω εγώ. Τα έργα τα δικά μου λέει ότι με ΕΠΟ δικιά μου δεν παίρνει αυτό το πέναλτι ο Ολυμπιακός. Όντως και δεν παίρνει ούτε η ΑΕΚ πέναλτι μέσα στο ΆΚΑ χέρι που είναι αλλά με ΕΠΟ γραμμένο. Και βγαίνει ο Μπέμπε και λέει το πέναλτι λέει δεν ήταν κτλ. Να πας στο γραμμένο και να του πεις στις τυρόπιτες που σου δίναμε να φας με τα κουρασάν φωλή γιατί δίνει το πέναλτι εκεί πέρα στην ΑΕΚ. Το κατάλαβε σήμερα πήγε ραντεβού ο Μελισανίδης με τον άλλο τον πώς το λένε ρε. Το Περέιρα να πούμε. Ο Περέιρα είχαν ραντεβού. Ξέρεις τι τον είπε. Δεν ξέρεις τι τον είπε. Σου πω εγώ τι τον είπε. Το Περέιρα. Του λέει ξέρεις κάτι εδώ τα τσιμέντα στην Ελλάδα. Λόγω κλίματος να πούμε. Λόγω κλίματος να πούμε. Πίζουν εύκολα τον είπε. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Μπούζος και σωστά. Σου λέει πως βγαίνει ραντεβού να πούμε. Πως βγαίνει ραντεβού να πούμε ο Μελισανίδης με τον Περέιρα και δεν έχει βγει ο Βρουτόταυρος και δεν έχει βγει ο δικός μας ο Γιώργος ή ο Σαββίδης ο Ιβάν να πούμε. Πως γίνεται αυτό να μην πάει ο Βρουτόταυρος, να μην πάει ο Ιβάν και να πάει καφέ να πιει. Ξέρεις τι τον είπε. Πες μου εσύ. Τα τσιμέντα Τιτάν είναι του λέει. Τα ξέρεις τα Τιτάν. Ναι. Τιτάν τσιμέντα. Ξέρεις πως πίζουν λέει στην Ελλάδα. Έτσι τον είπε. Άμα τολμήσεις. Και φοβήθηκε. Εσύ τι λες δεν φοβήθηκε. Okay. Για ρώτα τον Μπάκα να δούμε φοβήθηκε. Να σε πει. Ακόμα στον ψυχολόγο πάει. Άιντε. Ωραία, υπονοούμε. Μπράβο. Εξαιρετικός και. Τίποτα. Όχι, την κοινωνία κόκκινε, την πετά στον κόσμο έτσι όπως είναι. Όχι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Ο Ολυμπιακός αλλάζει ξεκάθαρα στρατηγικό σχεδιασμό και αυτός είναι η πώληση με τον ιδιοκτήτη του να έχει πολλά διαφορετικά καρπούζια στην Δαμασκάλη. Είναι εδώ και καιρό μια εταιρεία με 65 εκατομμύρια και όχι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Όλες οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες είναι ανώνυμες εταιρείες. Η αλαζονία του Ολυμπιακού. Η αλαζονία του Ολυμπιακού είναι αυτή η οποία του στερεί το πρωτάθλημα. Για μένα μεγαλύτερος αλαζόνας από τον Ολυμπιακό, τον παράγοντα, τον παίχτη, τον προπονητή. Αλλά είπαμε, άμα δεν έχεις την ΕΠΟ, πρωτάθλημα δεν μπορείς να πάρεις. Αν είχε την ΕΠΟ ο Χοντρός και με αυτή την ομάδα, το πρωτάθλημα θα το έπαιρνε. Αυτή είναι η ιστορία. Παρακαλώ. Για όλους εσάς που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε αν επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Βολτέρα. Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι νούμεροι λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγιού και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Βολτέρα, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο voltera.gr ή καλέστε το 213-088-388-3000
και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα και σίγουρα. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε στο voltera.gr ή καλέστε 213-088-3000. Αρμόδιος διευθυντής του κλάδου ενέργειας είναι η ΡΑΕ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days του Delicious, ανοιχτά 24 ώρες. Today's, keeping the city alive, today. Πάμε Μασούτη και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Τεμαχισμένα κοτόπουλα και κοτολιχουδιές Μιμίκος 30% φθηνότερα. Φέτα Pop Delta το κιλό μόνο 5,94. Χύμα και συσκευασμένο ημίσκληρο τυρί Δοδόνη 30% φθηνότερα. Νεσκαφέ Κλασίκ 100 γραμμαρίων 25% φθηνότερα. Και Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes, All Brand και Crunchy Muesli 40% φθηνότερα με τη Mastercard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχη. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Καπάγια πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Τι έγινε πάλι ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάξι έχει κούβα? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα σου ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Χτύπημα στο παρμπρίζ. Αργά ή γρήγορα θα ανοίξει και τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελάτε στην CarGlass και εμείς θα το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ σας κάνουμε δώρο ένα σέτι αλοκαθαριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Καρλάς επισκευάζει, Καρλάς αντικαθιστά. Καταστήματα Μοναστηρίου, Μενεμένης, Θερμής και Χαλκιδικής. Θέλω καφέ, θέλω σάντουιτς, θέλω τυρόπιτα, θέλω πρωινό. Τα θέλω όλα τώρα. Τι περιμένεις? Πάνε στο Stay που τα έχει όλα. Stay, το νέο 24ωρο μαγαζί που είναι δίπλα σου για ό,τι κι αν χρειαστείς. Για εκλεκτό καφέ, κρύα σάντουιτς, χυμούς, ποτά και ό,τι άλλο θέλεις από ψηλικά. Stay, Ναυάρχου Κουντουριώτου 8 στο λιμάνι. Για τον Φεβρουάριο, όλοι οι καφέδες
από τις 6 έως τις 11 το πρωί στη μισή τιμή. Delivery στις γύρω περιοχές στο 530-430. Stay for food, stay for coffee, stay for anything. Λοιπόν, το υπερμάρκετ της Κλαβενίτης έχει απ' όλα. Αλλά για να προλάβουμε, θα μοιράσουμε τις δουλειές. Και όποιος τελειώσει πρώτος, περιμένει τον άλλον στην καφετέρια. Ωραία. Λοιπόν, εσύ θα αναλάβεις να πάρεις τα τουρσιά, τις ελιές, τα λαχανικά, τα ζυμαρικά, την ταραμοσαλάτα, τις γαρίδες, το χταπόδι, τις καραβίδες, τους χαλβάδες και λαγάνες. Και εσύ? Εγώ το χαρταετό. Τώρα όλες οι ετοιμασίες για την καθαρή Δευτέρα δεν είναι παρά μια βόλτα στο υπερμάρκετ Κλαβενίτης. Γιατί εδώ θα βρείτε ποιότητα, ποικιλία, προσφορές και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα της καθαρής Δευτέρας τόσο φρέσκα και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Και ταχύνη από τον Κανδύλα. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα, αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβάς Βερίας, μοναδικός, σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χειροποίητος χαλβάς Κανδύλα. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή οτιδήποτε άλλο κλειδί θέλετε. Ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Ο Τέργιος Πετκανίτσας θα έρθει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά να σας ανοίξει αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί και μπορεί να σας δώσει λύση είναι εκεί. Ένα κλειδί δεν μπορεί να το φτιάξει με τίποτα. Το κλειδί του Σολ. Έξυπνο. Όταν λες έξυπνο. Έξυπνο, ρε φίλε, τι να σου πω. Εγώ δεν λιδωρώ εσένα. Του Σολ όμως. Του Σολ να. Άντε. Όταν θες, δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν θες, είσαι ωραίος. Δεν θέλω να είμαι ωραίος. Θέλω να είμαι άσχημος. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και προχωράμε. Μπες μες στο Facebook να βυθιστείς τώρα. Γεια σας, λένε και χαιρετίζετε από την αγαπημένη πόλη του ραπ, τη Στουτγκάρδη. Σας ακούμε εδώ. Χαιρετήματα από τη Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη. Πολύ ωραία, εντάξει. Χαιρετίσματα. Ναι. Σας ακούμε με τον συνάδελφο Αναστασιάδη, φιλιά πολλά μέσα από το στρατόπεδο του ΝΑΤΟ. Σήμερα ευτυχώς μόνο οκτάωρο. Καλό κουράγιο. Τι κουράγιο, ρε. Τσατσάκια των Αμερικάνων είναι. Στο ΝΑΤΟ είναι εκεί πέρα. Άξι, αγαπώ πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Ναι. Κόψτο σε χαλάει. Η Εύα λέει, εγώ σας ακούω καθημερινά, μου κάνετε την καλύτερη παρέα. Αντί να πάει στο ψυχίατρο η Εύα, ακούει εσένα. Και εσένα. Εσένα, εσένα. Και εσένα. Εγώ, εσύ είσαι. Ρε παιδιά, ο Μπακασέτας πληρώνεται για να παίζει ή πληρώνει. Πιο έργος από το μέλι είναι. Έλεος πια. Λουίτζι, μη σε καρφώσει κανένα τεμάχιο ο Μπακασέτας και γελάς. Για να τον καρφώσει τεμάχιο ο Μπακασέτας. Πρέπει να του δώσει δικαίωμα. Όχι, πρέπει να τον βρει ανοιχτό με το αριστερό πόδι να κοντρολάρει. Πρέπει ο σέντερ μπακ να είναι σαν τον Ζησόπουλο 180 χρονών. Έχει άλλες προϋποθέσεις. Ο Χαφ να είναι σαν και εσένα, σαν και εμένα, 100 χρονών. Εκεί πέρα θα βρει κανένα τρύπα, ξέρω εγώ. Άμα σε σουτάρει, εντάξει. Αυτό είναι. Ένα καλό σουτ έχει ο Μπακασέτας. Άμα ο δεν φίλος το κλείσει. Στέλνει μήνυμα για τα πουρπουάρ που έλεγε. Πουρπουάρ. Ναι. Τι πουρπουάρ. Το πουρπουάρ που λέμε, ρε, του πιο. Πώς λέγεται. Πουρπουάρ ή μπουρπουάρ. Πουρπουάρ. Πουρ. Εγώ το λέω μπουρπουάρ. Μπουρπουάρ. Του πιότα. Αφού είσαι βλάχος. Πώς θα το. Μπουρπουάρ. Είπα ότι δεν είμαι. Α, μπουρπουάρ. Ραπ μια πρόβληση για την Πέμπτη ΑΕΚ Δυναμό και επίσης μας κούρασαν οι παοξίδες, θέλω και τους δύο. Θέλω και από τους δύο απάντηση. Ήταν πέναλτι. Υπερβολικό θα πω εγώ. Ποιο αν ήταν πέναλτι. Είναι πέναλτι. ΑΕΚ υπερβολικό. Όχι αγάπη μου γλυκιά, δεν είναι σωστή προσέγγιση αυτή που λες. Όταν εγώ έχω αυτό το σκιστομάτι, το φαλακρό να πούμε με τα γαλανά τα μάτια το γραμμένο. Και έχει βουήξει ο τόπος ότι ο γραμμένος είναι δικός μου. Παίρνει ΑΕΚ τέτοιο πέναλτι, σου κάνω εγώ το αντίστροφο. Πες ότι αυτός ο σχιστομάτης, ο γαλανομάτης, ο φαλακρός, ο γραμμένος
ήταν φίλος με τον Τίγρη. Ναι. Και έπαιζε ΠΑΟΚ να πούμε εδώ πέρα με τον Τρίπολη. Με την Τρίπολη, συγγνώμη. Με τον Τρίπολη. Με τον Τρίπολη. Ναι, με τον Τρίπολη. Και έδινε τέτοιο πέναλτι. Ναι. Έδινε τέτοιο πέναλτι. Τι θα γινότανε. Τι θα γινότανε. Δεν θα έδινε. Τσιμέντα Τιτάν. Δεν θα έδινε. Δεν θα έδινε. Γι' αυτό τον μπέμπε το λέω ότι να μην φωνάζεις στο Instagram. Να πιάσει το γραμμένο και να του πει: Κοίταξε να δει. Δεν θέλει λογαριασμό, ναι. Θα σου δώσει. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ, αν ήμουν ο μπαμπά, θα πήγαινα, ας πούμε, στο γραμμένο, θα του έλεγα, θα πήγαινα και του γορίλες εκεί πέρα και θα τον έλεγα να προσέχει λίγο παραπάνω. Το κατάλαβες, Γρηγόρη. Καλοί άνθρωποι είναι οι Σαββιδαίοι. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Μαλακοί άνθρωποι είναι. Δεν είναι παλιοκαθάρματα. Σου λέω εγώ, άμα ο Τίγρης είχε τον γραμμένο φίλο και έδινε στην Τούμπα τέτοιο πέναλτι, ΠΑΟΚ να πούμε Τρίπολη. Τι θα γινότανε, θα αισθανόταν άνετο γραμμένος. Αυτά είναι τα θέματα τώρα. Βγάζει τώρα με τα κλάματα και με τις ιστορίες. Αυτή είναι η προσέγγιση, να πούμε. Η σωστή, η λογική και η ωραία. Παρακάτω. Εγώ τοποθετούμε συγκεκριμένα, να πούμε. Ορίστε. Τίποτα. Τίποτα. Στέλνω ένα μήνυμα σε ένα φίλο. Πρόσχε, μην κουραστείς πολύ και ζητήσεις τίποτα, αύξηση από τον Ανδρώνη. Μη. Ραπτόπουλε, συνέχισε να κοντράρει στην άξη. Παρακαλώ, συνέχισε για 2 μήνες μέχρι να πάρουμε και τον Ντάμπλ. Επειδή είσαι μεγάλη κάλτσα, γιατί αν αλλάξει το τροπάριο, τρίτη θα βγούμε. Λοιπόν, οπότε συνέχισε. Να το διαβάσω το μήνυμα. Να το διαβάσω το μήνυμα, αλλά να το απαντήσω. Να του απαντήσω. Οπότε συνέχισε να λες ότι δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Ο Λάζαρο θα πάθει κλάση. Ο Γκάλο δεν μπορεί. Ναι. Ο Μελισανίδη δεν δίνει λεφτά. Ο Μασούτη είναι γέρο. Συνέχισε. 2 μήνες έγιναν. Σε τρολάρι. Και με πολύ ωραίο τρόπο. Γιατί θυμώνει, πε. Του απαντώ ότι δεν έχει καλύτερη ομάδα από ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. Πιστεύω όμως ότι στο παρασκήνιο θα επικρατήσει τελικά ο ΠΑΟΚ. Αλλά βλέπω ότι ο Μελισανίδης, τον οποίο εγώ σαν αντίπαλο τον σέβομαι ιδιαίτερα, γιατί ανάσα από τους λίγους άντρες που σέβομαι πάρα πολύ στον χώρο του ποδοσφαίρου, είναι, να πούμε, ο Μελισανίδης. Το θαυμάζω απεριόριστα, πέρα από την κριτική που του κάνουμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος από το μηδέν. Χωρίς με τα μέσια του μπαμπά του να τρέφουνε δολάρια από το μηδέν. Έτσι αυτοκρατορία. Μήπως την είπε. Αυτοκρατορία. Ναι. Δεν είχε από πίσω ούτε γάμο έκανε να έκανα μπεθερό να του το ταχώνει, ούτε μπαμπά ούτε είχε αυτό. Το και ίδιο θα σου πει κάποιο και για τον Σαββίδη. Τι να πει για τον Σαββίδη. Ναι. Από το μηδέν ξεκίνησε. Βεβαίως, ναι. Βέβαια. Μπορεί να σου πει κάποιο κάτι άλλο. Ναι. Θα μαθαίνει για όλου. Ναι. Ο Μαρινάκης 2 καράβια πήρε και τα έκανε 90. Αυτό δεν είναι ικανότητα. Δηλαδή, θα μπορούσε να κάτσει πάνω στην περιουσία του πατέρα του και αυτός δεν έκατσε, την προχώρησε. Ναι, αλλά καράβια και ο πατέρας του. Βουλευτής ήταν ο πατέρας του. Στην Κρήτη. Λέω τι έκανε, τα δύο χιτήρια, τα έκανε. Όλα τα χιτήρια στην Κρήτη, τις καμπάνες της Κρήτης τις έχει κάνει ο πατέρας του. Μιλες λακαμίες. Δύο καράβια πήρε. Ιδέα δεν έχει. Ποιος δεν έχει ιδέα. Ιδέα δεν έχει. Δεν έχω ιδέα. Όλες οι δύο πλοιάρια αυτά που πλένουν τα πλοία έχει. Βρε ποια πλοιάρια. Όλες οι καμπάνες είναι και πολιτικό αυτό. Όλες οι καμπάνες στην Κρήτη. Είσαι άσχετος. Άσχετος. Δεν σου κάνα μπάτσο με σιγά. Είσαι άσχετος. Δεν σου κάνα μπάτσο. Δεν έχει σχέση αυτό που λέω. Πώς δεν έχει σχέση, ρε βλάκα. Το ίδιο είναι ο μπαμπάς σου να είναι φτωχός. Το ίδιο είναι να είναι, ας πούμε, να έχει χιτήρια καράβια και εσύ μπράβο σου, συγχαρητήρια. Είναι άξιος αυτός ο οποίος δεν παραλαμβάνει τίποτα και χτίζει μια αυτοκρατορία. Αλλά πιο επικίνδυνο. Έχω μια φιλοσοφία. Τι φιλοσοφία. Για μένα τα παιδιά τα οποία παραλαμβάνουν περιουσία, ειδικά μεγάλη. Και τους βλέπεις αντί να επαναπαυθούν εκεί πέρα πάνω και να κάνουν μεγάλη ζωή. Να τα φάσουν στους κουλοχέρδες. Και να τα φάνε οπουδήποτε. Όπως θα τα έτρωγες εσύ. Οπουδήποτε. Ναι. Αν την πεις στην μπουρδα σου δεν μπορείς. Ναι. Εντάξει. Αποθυμένα βγάζεις. Ναι. Και υδρώνουν και προχωράνε είναι άξιοι. Μπράβο. Εντάξει. Σε κάλυψα. Είμαι κάτω. Τόσο δύσκολο. Άντε πάνε, ανηφόρα. Καλησπέρα κόκκινε, πες στο φαλακρό το φίλο στο ΟΑΚΑ θέλουμε τελικό. Λέει εκεί μέσα το πάρουμε. Ποιο? Εκεί μέσα φίλε να εύχεσαι να μην γίνει ο τελικό ποτέ μεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ. Γιατί να μην γίνει. Γιατί να μην γίνει και ο τελικός. Τι θα γίνει δηλαδή. Θα πλαχωθούν στις γέφυρες. Και τι έγινε. Πρώτη φορά θα είναι. Τι γιατί θα γίνει. Πέρσι. Δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο από την ΑΕΚ. Πρώτη φορά λοιπόν, θα είναι. Τι. Τι. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που τοποθετούμε για ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Μπράβο Γρηγόρη. Όλοι οι νοήμονες άνθρωποι. Να, είναι. Να προσεύχεστε. Ναι. Να μην γίνει τελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Γιατί αγόρι μου. Γιατί λέω θα έχουμε νεκρούς. Τι θα έχουμε. Θα έχουμε νεκρούς. Τίποτα δεν θα έχουμε. Εντάξει, εγώ το λέω ευθέως. Με αυτά που γίνανε πέρσι. Και επειδή κάποια πράγματα δυστυχώς αγγίζουν τα όρια της τρέλας, το αίμα που βράζει σε αυτά τα παιδιά και η τρέλα που βγάζουν και δεν θέλουν να μείνουν αναπάντητα περσινά, δεν θα έχουμε κατάβαση και δύο στρατούς σε εισαγωγικά που θα φωνάζουν, αλλά θα έχουμε πολεμικές ανταποκρίσεις από το ΟΑΚΑ. Ο Θεός να φυλάει. Το λέω σήμερα πριν να είναι αργά. Εσύ έτσι νοιάζει.
Άμα θα γίνουν επεισόδια. Είσαι ανόητο στο λιγότερο. Εσύ τι είσαι, τόσο καλό άνθρωπο είσαι. Πε ό,τι θέλει. Εγώ λέω ότι χτύπα ξύλο, αν γίνει αυτό. Θα έγινε ο Θεό να μα πει. Είχαμε νεκρό και χωρί μάτσε εδώ. Οι Ηρακλήδει φάγαν τον Παοξή, τον Καφτατζόγλιο μπροστά. Τι να κάνουμε. Μπορεί να λε ό,τι θέλει. Και όταν πρέπει να πα να το αποδείξει κιόλα. Έγινε κάτι. Στεναχωρέθηκε. Και να πα να το αποδείξει κιόλα. Τι να αποδείξω. Τι να αποδείξω. Τι να αποδείξω. Μπορεί να λες ό,τι θέλει. Λέω ότι γουστάρω, ναι, γιατί αν με κάνει κανείς τίποτα. Είπα εγώ θα σε κάνω. Λοιπόν, είχαμε νεκρό. Και τι, στεναχωρέθηκες. Πήγες στη μαμά του, θα του πεις λυπάμαι πολύ. Πήγες σε κανένα μνημόσυνο. Άιντε τώρα τα πέστε καλοί άνθρωποι, καθήκια τώρα. Γράφει όχι φίλε, δεν φοβάται κανείς για το τελικό. Ίσα ίσα λέει αδερφέ, θα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον και πιο μεγάλη αξία. Ο ΠΑΟΚ, ο πιο επίσημος, είναι πόρτερ, ξέρω εγώ, δεν άκουσα το Μπούζος. Οι ακροατές αυτά και μα και δεν είναι σωστό και να τα αλλάξουμε. Όχι ρε, να πάτε στο ΆΚΑ να παίξετε. Όπως ήρθε ο Άρης στην Τούμπα και έπαιξε και το χασα. Πας και εσύ κάτω. Γιατί τι απάθεις δηλαδή. Τι φοβάσαι το ΆΚΑ. Τι φοβάσαι. Την ΑΕΚ φοβάσαι. Δεν φοβάσαι το ΆΚΑ. Και επειδή φοβάσαι την ΑΕΚ, δεν πρέπει να το περάσεις στους παίκτες σου αυτό. Αυτό θέλω να πω. Να περάσεις στις αιματολογικές των παικτών σου. Ότι η ΑΕΚ και τη φοβάμαι και γιατί να πάω στο ΆΚΑ, να πάω στη Λάρισα, να πάω στο Βόλο, να πάω στην Κρήτη, να πάω στη Βιθλέμ, να πάω στη Γερμανία. Γιατί μέσα θα έρθεις να παίξεις με την ΑΕΚ και τρεις βαθμούς να είναι πίσω η ΑΕΚ στην Τούμπα, θα είστε χεσμένοι από το φόβο σας εδώ, μεθάνιο θα βρωμάει. Και δεν είναι ωραίο να βρωμάει μεθάνιο μια ομάδα. Πρέπει να τη δώσετε μια ψυχολογική ντόπα. Γιατί οι παίκτες της ΑΕΚ είναι πιο αντράκια. Είναι πιο αντράκια. Η ΑΕΚ είναι πιο μπρουτάλ ομάδα. Πιο μαγκιόρικη ομάδα. Πιο μπρουτάλ ομάδα. Μαγκιόρικη, πες το πως θες. Γιατί λέει Δόρης, εσύ ότι θα πεις. Ό,τι το πεις. Είναι και καλό και ότι πει όλους τους λαϊκία. Εγώ είμαι μαγκιόρικη. Μαγκιόρικη, πω, το ίδιο πράγμα λέει. Βγάζει μαγκιά μέσα στο γήπεδο. Θα τσακωθούμε τώρα γι' αυτό, τώρα τι. Ο τρόπος που έπαιζε χτες ήταν μαγκιόρικος. Εντάξει, και ούτε λίγησε ούτε. Και έτσι παίζει, κύριε Χιμένεθ, επειδή αντιδράσατε, έτσι παίζει ο Παντελίδης. Δεν πάει να παράξει ποδόσφαιρο. Μόνο μία ομάδα το γύρισε το βιολί. Ποια είναι αυτή φέτος? Μόνο μία ομάδα. Μόνο μία ομάδα άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού της. Μόνο μία. Και αυτό είναι άξιο πολλών συγχαρητηρίων. Δεν ξέρω. Η ομάδα του Κάναντι. Ήταν η ομάδα του Κλέψε και είναι ομάδα πλέον που παράγει και ποδόσφαιρο. Κάτι που δεν το βλέπεις εύκολα. Μπράβο. Ωραία παρατήρηση. Δεν το είχα σκεφτεί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η ομάδα του Κάναντι, ενώ έκλεβε κάποια στιγμή τη Νέκρινο Ραπτόπουλος με τον Πανιόνι, και επειδή μου αρέσει να βλέπω λεπτομέρειες, βλέπω ότι η ομάδα παράγει ποδόσφαιρο. Σωστό. Και μάλιστα μαρκάρουν στα τρία τέταρτα του κυπέδου. Μην μοιάζει αυτά, μην τα πιάνει. Μην. Τώρα εντάξει. Μην αυτά τα τρία τέταρτα τα εδέμε, μην τα πιάνει. Χθες είδες τι κάνανε. Ναι, μην τα πιάνει αυτά. Γιατί. Μην. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Μην τα πιάνει. Για χτες δεν ισχύει. Εντάξει. Μάρκαρε ψηλά. Ναι. Πίεζε, περίμενε από το λάθος του των παικτών τη άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό να το πει στους Ολυμπιακούς και όχι στους ατρόμητες. Σωστά το λέει. Δεν το λέω. Μπράβο γιατί, στον ατρόμητο. Γιατί ο ατρόμητος σε πρέσινγκ απάνω στον Ολυμπιακό τον ήπιε, να πούμε, τον Ολυμπιακό. Τον κατάπιε. Αυτό να λέει. Λοιπόν, και μπράβο στο τρολοκομείο που λέγεται Ουάρντα, ο οποίος απάντησε, με θύμισε Βαμβακούλα. Χρόνια είχα να ακούσω τόσο έξυπνη δήλωση. Μπορεί το παιδί να είναι, δεν ξέρω, τρολοκομείο, ό,τι θέλει. Τι έκανε ένα κόκκινο Ουάρντα. Λοιπόν. Κάποια ζώα, γιατί ζώα που υπάρχουν σε πολλά γήπεδα, τον κάνανε την κραυγή της μαϊμούς. Ωραία. Πρώτη φορά είναι. Όχι. Τότε. Και ο Ουάρντα προς τιμήν του, ναι, βγαίνοντας μετά, δεν θύμωσε με κανέναν και λέει: λογικό είναι, επειδή είμαι στον ΠΑΟΚ, θέλουν να μου την πούνε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Ούτε εκνευρίστηκε, ούτε αντέδρασε και μάλιστα τους έδειξε και το σήμα του ατρομήτου. Μάγκας. Μεγάλη υπόθεση για μένα. Ζώα. Όπως είχε πει ο Βαμβακούλας, ζώα είναι. Ζώα, ρε φίλε. Δεν μου λες τους παοξίδες που πέταξαν μπανάνα στο σαλί, που είπε ζώα. Επίσης, πιο επίοικη σου. Τους είχα πει μεγάλα ζώα, τον φωνάζανε τον Νίνι, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Τότε τους είπα ζώα. Και μετά έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν Έλληνες. Αλβανός ήταν. Κακό είναι. Δεν έγινε Έλληνας. Ήταν ένα ηλίθιο σύνθημα. Ναι. Έχουν πει πολύ ωραία συνθήματα. Και λέω πάντα. Ποιοι λέγανε ωραία συνθήματα. Όλοι οι οπαδοί των ομάδων και ειδικότερα οι παοξίδες έχουν πει πολύ ωραία συστήματα. Ναι, αν είχες μια κόρη 6 χρονών θα την πήγαινε να τα ακούσει αυτά τα συστήματα, τα ωραία. 7 χρονών. Τα ωραία συστήματα. Όχι, παίζουμε να μάθουμε. Τώρα αυτό είναι επιχείρημα. Ναι, επιχείρημα είναι. Εντάξει. Quiz, Μπουγάτσες, ποια είναι η μοναδική ομάδα που δεν πήρε χορηγία από τον ΟΠΑΠ? Να μας απαντήσεις εσύ. Ποια είναι. Ρε φίλε, με ρωτάς κάθε μέρα ποια είναι η άποψή μου για τον κόσμο του Άρη. Εγώ να σου πω ποια είναι η γνώμη μου. Α, την πω εγώ. Η ύποπτη. Μια μερίδα και δειλή η άλλη.
Πήρε η ΑΕΚ πεντακάθαρο πέναλτι μετά από 4 λέει που δεν τη έχουν δοθεί με ΑΕΛ από όλα και βγήκατε τώρα οι γλύφτες του ΠΑΟΚ και λέτε υπερβολικό. Το χέρι του βρίσκεται πάνω από το κεφάλι και μιλάτε για υπερβολικό πέναλτι. Ο Βασιλάκης Νέρτ πάντως είπε ότι ήταν πεντακάθαρο και εδώ δόθηκε άλλο ένα στον μπακάκι. Θωμά, να πούμε τη γνώμη μας. Και πείσε, πες μας ό,τι θέλεις. Ο Βασιλάκης το είπε. Λέω, τσιμέντα τιτάν. Φίλε μου Θωμά, είπαμε τη γνώμη μας. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Έχουμε μάθει να τη λέμε ανοιχτά. Μπράβο, Γρηγόρη. Σ' αρέσει, καλώς. Δεν σ' αρέσει. Πάλι καλώς. Πάλι καλώς. Πεντακάθαρο παίρνει στην ΑΕΚ και δόθηκε και άλλο στον μπακάκι. Σε αγωνιά και κόκκινη παίκτη του Αστέρα στο Μασούτ δίνει πλάγιο και γίνεται χαμός στο κήπεδο. Γι' αυτό πήγε ο Μελισανίδη στην ΚΕΔ. Οκ, okay, θεμητό. Λοιπόν. Πήγε στην ΚΕΔ. Μαρινάκι Πούλα, με 5 προπονητές σε ένα χρόνο δεν παίρνει πρωτάθλημα. Κόκκινο Ολυμπιακός και ΑΕΚ αξίζει περισσότερο το πρωτάθλημα από οποιοδήποτε καθώς παίζει την καλύτερη μπάλα. Ο ΠΑΟΚ έχει καλύψει την κέρδο του μέσω των δημοσίων σχέσεων και των διαιτητών, αλλιώς θα ήταν τρίτος τώρα. Ρε εσύ φίλε, θα πω κάτι και θα ζυγιστούν οι συμπολίτες μου. Δηλαδή, έχεις πάρει 9 πέναλτι. Ποιος? Ο Ολυμπιακός. Ναι. 9 πέναλτι. Λοιπόν, για τις δημόσιες σχέσεις να σου πω συμφωνούμε. Πες μου ρε φίλε ένα εξώφθαλμο στήριγμα για τον ΠΑΟΚ που επηρέαζε αποτέλεσμα. Όχι, αυτός δεν ξέρει πού να κλάψει. Το μόνο που μπορεί να κλάψει είναι να πάει έξω από το Πασαλιμάνι και να πάει να διαμαρτυρηθεί στο Βρουτόταυρο και να του πει: Βρουτόταυρε, πώς είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να παίζει φιλικά με τον Ατρόμητο και εμάς να μας κάνουν τρία τάκλι στην καροτίδα. Εσύ φταίς, Βρουτόταυρε. Ο Βρουτόταυρος φταίει. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Πάτε στο Πασαλιμάνι λοιπόν στο Βρουτόταυρο και πείτε του: Γιατί εμείς έχουμε τρεις τραυματίες στην καροτίδα ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει ο Μπούμπιντες αμυντικό χαφ, κύριε Βρουτόταυρε. Συγγνώμη, μην έπαιξε και ο Μπούμπιντες. Ο Ούμπιντες αμυντικό χαφ στο κύπελο, κύριε Βροντόσαυρε, να του πεις. Αλλά δεις, φταίει ο ΠΑΟΚ. Βρε, καλά σας κάνει ο ΠΑΟΚ και ό,τι μπορεί να σας κάνει και η ΑΕΚ. Εντάξει, πάμε. Άλλο. Όταν κάνατε εσείς τα όργια ήταν καλά. Φωνάζατε, κάντε ομάδες. Λοιπόν, τώρα τι έγινε, γύρω στο παρελθόν. Α, το ξέρω το καινούργιο το ποίημα. Ποιο ποίημα? Δεν υπάρχει. Λένε τώρα από τα άδυτα των υπογείων του Ολυμπιακού. Έχετε ξαναδεί ομάδα να κάνει αναγκαστικές αλλαγές, λέει, μέχρι το 63. Ναι, άκουγα στην να μην αποβάλλετε. Ναι, τα κλάματα. Λέω ρε φίλε, δεν υπάρχει. Και ποιον βγάλανε? Το Μαρίν, συγγνώμη, το Μυραλάς και το Φορτούνι. Καλό σας κάνει. Ευτυχώς, καλό σας κάνει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ρε φίλε. Αντί να πεις δεν παίζει καλά η ομάδα, μας διέλυσε ο Ατρόμητος. Τα χαφ μας είναι πιο αργά για τα βιτιοφόρα. Αντί να πεις πως κατάφερε ο ΠΑΟΚ και έπεισε τον Ατρόμητο να πάρει τρεις δανεικούς από αυτόν και όχι από εμάς. Εντάξει, για να έχει πιο εύκολο αυτός αντί εμείς. Αντί να ψαχτεί σε άλλα πράγματα, ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Είναι δυνατόν? Τι σας φταίει δηλαδή για ένα πέναλτι το οποίο για μένα δεν υπάρχει? Δεν μου λες, το Ατρόμητος ΑΕΚ είναι την ίδια μέρα με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ε. Το Ατρόμητος ΑΕΚ. Ναι. Ξέρεις τι είναι εδώ, να πάρει μια πριμάρα ο Ατρόμητος, να βάλει φωτιά στα πόδια να πούμε του Χατζή Ισαΐα. Γιατί να πάρει πριμάρα, δεν χρειάζεται να πάρει. Ναι, χρειάζεται. Ρε φίλε, τζάμπα να σου κάνω εγώ τη δουλειά σου, πώς θα γίνει δηλαδή. Εγώ τζάμπα να τρέξω. Το πριν νίκη δεν είναι για μένα επιλήψη. Άλλο λέω, ρε κόκκινε. Δηλαδή, γιατί να τρέξω εγώ τζάμπα? Αν πάρω ένα πριμάκι, να τρέξω. Εκτός αν πάει ο άλλος και δώσει άλλο πριμάκι. Εκείνο το μάτς είναι μάτς πριμάκι, να ξέρεις. Το Ατρόμητος ΑΕΚ, ο Ατρόμητος είναι αδιάφορος. Θα είναι πριμάρα. Αυτά περιμένανε οι αδιάφορες ομάδες χρόνια τώρα σε ΑΒ Εθνική για να βγάλουν μελογκάματα. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι ο Ατρόμητος μπορεί να οικονομήσει φραγκάκια εκείνη την ημέρα. Στο Οικοτίδη, πάνε κάνε θεραπεία για την ποντιακή σου καταγωγή. Εσύ πρέπει να κάνεις θεραπεία οπωσδήποτε. Γιατί ρε φίλε, τι έχουν οι πόντι και τους βρίζεις τώρα? Γιατί? Δεν τον βρίζω. Είπε σε κάτι. Ρε κόκκινε, πώς γίνεται τα αντιδραστικά σου αισθήματα να τα εκφράζεις μόνο για παίκτες του ΠΑΟΚ? Τα. Να τα εκφράζεις για παίκτες του ΠΑΟΚ. Άκουσε κάτι τέτοιο από μένα? Ξαναπες, δεν κατάλαβα τι είπε. Αμάρε κόκκινε, πώς γίνεται τα αντιρατσιστικά σου αισθήματα να τα εκφράζεις μόνο για παίκτες του ΠΑΟΚ όταν γίνονται σε όλους τους παίκτες άλλων ομάδων τίποτα δεν λες? Ναι. Ισχύει αυτό? Ισχύει, ναι. Γιατί για το Σαλίνο δεν είπες τίποτα που του πέταξαν την μπανάνα και είπες τι ευρηματική αυτοί οι παοξίδες που πέταξαν σε αυτή τη μαϊμού το Σαλίνο την μπανάνα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Τι σοβαρά μιλάμε. Η δική μας. Άμα πετάνε μπανάνες η δική μας είναι καλή. Δηλαδή, αν μας πετάνε μπανάνες οι άλλοι είναι ρατσιστές. Όχι, αλλά έχει πελάτες παοξίδες και δεν θες να τους χάσεις. Έτσι κατάλαβα εγώ. Γι' αυτό και οι Ηρακλήδες θέλουν να σε σανιδώσουν, να πούμε. Πήγε στο μάτσε χθες. Γιατί δεν μπορούσα να πάω. Δεν πήγε στο αμάξι εκεί που είπε το. Δεν μπορούσα να πάω. Αν μπορούσα θα πήγαινα. Δεν μπορούσα να πάω. Αν μπορούσα θα πήγαινα. Δεν μπορούσα να πάω. Θες να πω ψέματα? Ότι πήγα. Ούτε το είδα κιόλας. Δεν το είδες. Ούτε να το δω δεν μπόρεσα. Ναι.
Εντάξει. Το όταν... μάτσα τρώμε το ΣΑΕΚ είναι Δευτέρα. Με ενημερώνουν. 26 Φεβρουαρίου. Ίδια αγωνιστική είναι, ρε. Και θα είναι γνωστό το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Ίδια αγωνιστική για το φίλο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό Νάσος. Από τώρα στο λέω. Από τώρα. Μάλιστα. Το ΑΕΚ ατρόμητος δεν ξέρω. Το ατρόμητο ΣΑΕΚ δεν ξέρω τι θα είναι. Την ο ποδοσφαιρικός Θεός έστρωσε το λάθος πλάνο του Κόντι, διορθώνοντας με αναγκαστικές αλλαγές αυτοί που βγήκαν ήταν άθλοι. Σωστό. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, σωστό. Σωστά μιλάει. Πώς τραυμάτισαν, λέει το Φορτούνι. Ο Φορτούνι 2,5 χρόνια τραυματίας είναι. Ποιος θα τραυμάτισαν το Φορτούνι. Το Φορτούνι το βρίζουν από χθες. 2,5 χρόνια τραυματίας είναι. Όλοι στο, το λένε ότι για 5x5 είναι, δεν κάνει, δεν δείχνει. Τώρα το είδανε. Ευχαριστούμε πάρα φίλε, πολύ. Πρέπει να πες ρε Γρηγόρη, εμείς πρώτοι το είπαμε. Ραυτόπουλος κόκκινος, σέρνεται ο Φορτούνης. Εμείς πρώτοι. Βάλ το όνομά σου, βάλ τα μπέλα σου. Κιάσε εμένα εγώ να ανεβάζω τα μπέλα, δεν βάζω σκηνιά. Γιατί εσύ πουλάς πνεύμα, εξυπνάδα έλεος. Του λες τώρα τη μεγαλύτερη βλακία που άκουσα και δεν πήρες θέση. Αυτό είναι σοβαρό για μένα. Τι είπε δηλαδή. Έχω κάποιες λεπτές γραμμές. Λέει. Εσύ ότι... είσαι χοντρός, χοντρές γραμμές έχει. Ναι, σοβαρά μιλάω. Ναι. Μιλάει για τα ρατσιστικά που ξέρεις που με ενοχλούν. Μιλάει για τη βία που με ενοχλούν. Και λέει μια μπουρδα και εσύ λες όχι δεν το είπε. Γιατί σε αφού ξέρεις που με ενοχλούν, φίλε. Δεν νομίζω. Εντάξει, σταματάμε να το συζητάμε. Τζάμπα συζητάμε. Και πώς, αφού λες ότι την κόρη σου δεν τη δίνει σε μουσουλμάνο. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Έχω κόρη. Σε Αλβανό δεν δίνει. Να αξιωθώ να κάνω κόρη και μιλάμε. Και δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Έκανα ποτέ τοποθετήσει για τον αλόθρισκο να πούμε το λες. Είπα εγώ αλόθρισκο. Δεν θα σε κερνούσα. Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Έλα ρε. Ρατσιστό, μουτρα όλοι να πούμε. Μην αρχίζει να γίνει. Πε με ρατσιστή. Εγώ δεν αποποιήθηκα ότι μπορεί. Είσαι. Δεν αποποιήθηκα κάτι τέτοιο. Τότε τι λέω στο λαό για την μπανάνα να πούμε που τον έδωσε. Αφού είσαι έχει ρατσιστή. Αποθέωσα τον Ουάρντα για τη στάση που είχε. Πού κολλάει όλο αυτό. Εγώ τον αποθέωσα και λέω μπράβο. Έχω να δω αντίδραση τόσο έξυπνη ποδοσφαιριστή από την εποχή του Βαμβακούλα. Που λέει ότι πελάτες είναι, ό,τι θέλουν λένε. Πολύ έξυπνο. Καλαμαριά τι έκανε. Ο Απόλλων έμπλεξε. Τώρα έμπλεξε. Τώρα έμπλεξε. Ραπ μην αρχίσει να κοιτάς τα πιφτάκια και με τα τσιμέντα λέει. Τιτάν που λες και ξαναλες. Ω αν θα τα γυρίσει λέει. Γνωστός μπιφτεκάς. Ρε φαλάκρα απλά τα ίδια λες. Ποια εκ τώρα και πόσο τύχη να έχει ακόμα. Δεν απλά ρωτάει, σκέψου γιατί πήγε. Ρωτάει. Ρωτάει. Το βλέπεις. Τρία ερωτηματικά. Τρία. Δεν είναι. Λάθος τα βάζει. Τα ίδια λες. Όχι τα ίδια λες. Ποια εκ τώρα και πόσο τύχη να έχει ακόμα. Πάλι ρωτάει. Απλά σκέψου γιατί πήγε ο Μέγας Μελισανίδης σήμερα στην ΕΠΟ. Αυτό Μέγας. Να... Μέγας. Αυτό να, αυτό να προβληματίζει τους παοξίδες ότι πήγε. Ναι. Τι θα γινόταν ρε αν τις θέσεις του παίκτη του Ολυμπιακού ήταν ο Πέλκας, τι θα έλεγες ρε φίλε αν κρινόταν εκεί το πρωτάθλημα, ο πρώτος που θα άλλαζε την άποψή του θα ήσουν εσύ. Εκτιμώ πολύ τις απόψεις σου και θέλω να σε ακούσω. Ξανακάνω το ερώτημα, δεν το κατάλαβα. Τι θα γινόταν ραπ αν στη θέση του παίκτη του Ολυμπιακού ήταν ο Πέλκας. Δεν ξέρω για ποια θέση μιλάει. Δεν κατάλαβα. Και ποια φάση μιλάει. Τι θα έλεγες ρε φίλε αν κρινόταν εκεί το πρωτάθλημα. Ο πρώτος που θα άλλαζε την άποψή του θα ήσουν εσύ. Εκτιμώ πολύ τις απόψεις σου και θέλω να σε ακούσω. Φίλε μου, πες για ποιο λόγο πράγμα ρωτάς όμως. Για τη φάτη του ταξίδι, γιατί. Ο Ολυμπιακός, το διαβάσαμε. Να δώσω συγχαρητήρια στον διαιτή Θάνο. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ναι. Ναι, γιατί. Απορούμε τον εαυτό μου το τελευταίο διάστημα. Είναι η τρίτη φορά που δίνω συγχαρητήρια σε διαιτή. Εμπατολογικές να κάνει. Που είχε το θάρρος. Ναι. Πριν μια εβδομάδα έκανα. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν. Που είχε το θάρρος και πήρε το λάθος του πίσω. Άσχετα αν έγινε με τη συμβολή του τρίτου. Γιατί όντως δεν υπάρχει αποβολή. Θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει ο Απόλλωνας. Με πείραξε και στοιχηματικά. Με ενόχλησε πάρα πολύ το τι πήγε. Εκτός από στοιχηματικά, γιατί να σε ενοχλήσει άλλο. Για ποιο λόγο δηλαδή. Γιατί βλέπουμε ποδόσφαιρο, φίλε, και δεν θέλουμε να διαμορφώνουν διαιτητικά λάθη. Γιατί ο Απόλλωνας Αθηνών παίζει ποδόσφαιρο. Ήταν πιο φιλότιμη ομάδα. Ναι. Έπαιξε, έτρεξε, προσπάθησε. Η Κέρκυρα είναι φιλική με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είδε την κολέβαλε. Ναι, 1,5 μέτρο offside. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Ποιο θα πέσει. Ο Απόλλων. Δεν ξέρω. Πάει ο Απόλλων, ο Φουκαρά. Άλλο να σε προβληματίζει και με αυτό θα κλείσω. Ναι, για πες. Επειδή είσαι τόσο επικίνδυνος. Εγώ. Τόσο επικίνδυνος. Ναι. Και τόσο κατέμιση. Είμαι, ναι. Εγώ θα πω το εξής. Ναι. Για όσους θέλουν να δούνε. Ναι. Την πραγματικότητα. Ναι. Λέει ο Φαλακρός. Λέει. Τα Χριστούγεννα. Πάει στην Καστοριά και κάνει χειραψία με τον Παράσχο. Δείτε τον γκολ που τρώει ο Παράσχος, ο οποίος λέει στο Ραπτόπουλο ότι έχω πρόβλημα με επιθετικό. Ωραία.
Εσύ θέλω, άμα τη επιστροφή μας από το διάλειμμα. Μη μιμήσε το Ραγκάτσι. Να μου πεις. Μη μιμήσε. Με ποιο τρόπο το μιμήσε. Άμα τη επιστροφή το λέει μόνο ο Ραγκάτσι. Μην το μιμήσε. Δηλαδή, το είπα μια φορά και είναι μιμήσε. Το μιμήσε. Μην το μιμήσε. Δεν κάνει. Μίμηση είναι τι. Άμα τη επιστροφή δεν. Το χρησιμοποιώ συχνά. Το είπα σήμερα και αυτό σημαίνει. Άρα μιμήσε το Ραγκάτσι. Το μιμούμε. Έτσι λόγο. Ναι. Τα παίρνει από το Ραγκάτσι, δεν το κάνει τι για να πάρει το Ραγκάτσι. Πιο πολλά λεφτά έχω από το Ραγκάτσι. Πώ θα τα πάρω από το Ραγκάτσι. Και που ξέρει τι έχει. Και που ξέρει τι έχει. Εντάξει, το... με παίρνει λίγο πιο μεγάλο μισθό από μένα εδώ, έτσι με είπα, αλλά επειδή εγώ δουλεύω και 2-3 δουλειέ ακόμα γι' αυτό. Βρωμοδουλειέ κάνει. Βρωμοδουλειέ κάνει. Λοιπόν, μη μου το χαλά, σε παρακαλώ. Please. Η εταιρεία Σκιάδη Μπαλοδήμο ΑΕΒΕ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπηση του τρακτέρ McCormick στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Χαλκιδικής, Κοζάνης. Την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Φλεβάρι σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα McCormick καθώς και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Εσκιάδη Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Περισσότερα στο 23-15-96-6-90. Τα τρακτέρ στον Ηρακλή τα διαφημίζει λόγω της ΓΑΜΑ Εθνικής ο Εσκιάδης ή έχει άλλους λόγους? Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Το βραδινό γεύμα δεν μπορεί να περιμένει το επόμενο πρωί. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Αυτή την εβδομάδα, φιλέτα ρέγκας καπνιστά 190 γραμμάρια, 33% φθηνότερα, 1,19. Ταχίνι με κακάο γλυκάνθη 350 γραμμάρια, 33% φθηνότερα, 1,79. Και ελληνικά λεμόνια, το κιλό, μόνο για λίγο, 97 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Ετοίμασε chopsticks, κράτα την όρεξή σου και φύγαμε για ένα γευστικό ταξίδι μέχρι τα βάθη της Ασίας. Από 9 έως 18 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τη χρονιά του σκύλου και την κινέζικη πρωτοχρονιά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνουμε μια μοναδική εμπειρία κινέζικης κουζίνας με τα πιο λαχταριστά εδέσματα. Κάθε απόγευμα από τις 6 και την Κυριακή όλη μέρα. Πληροφορίες στο 2310-491-234. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας, της ευελιξίας και της ασφάλειας, οι εκτυπώσεις της επιχείρησης είναι εργαλείο ανάπτυξης. Γνωρίστε την επόμενη γενιά HP εκτυπωτών Α3 Laser και Page White. Κάντε συμβόλαιο μαζί μας και αποκτήστε το νέο HP εκτυπωτικό εξοπλισμό με το χαμηλότερο κόστος ανασελίδα ή μειώστε τα κόστη αναλωσίμων των εκτυπωτών που ήδη έχετε. Με την αξιοπιστία από την Ούλης ΑΕ, πιστοποιημένη από την HP στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων και επισκευές εκτυπωτών HP. Ούλης ΑΕ, Gold Partner της HP. Δείτε όλη την γάμα HP εκτυπωτών στα καταστήματα Ωρεοκάστρου 16 Σταυρούπολη, Σαλαμίνος 2 στο λιμάνι και στην Καραμαλή 173 Βούλγαρη ή απλώς επισκεφτείτε το site μας ούλης.gr. Πώς πάει, ελέφαντα? Κρυωμένο σε βλέπω. Είναι βουλωμένη η μύτη μου. Τι να κάνω? Ρώτα τον υποπόταμο. Εζιξίν, το ρινικό σπρέι χωρίς κορτιζόνη που απελευθερώνει άμεσα τη βουλωμένη μύτη. Εζιξίν και αναπνέεις. Ρώτα τον υποπόταμο.
Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 7 ετών. Να μην χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford σας για όλο το Φεβρουάριο. Δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άριστη κατάσταση. Ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0-256-05 ή στο forstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμίστης NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-7-77. Πάμε σούπερ μάρκετ. Και δεν πάμε. Και δεν πήγανε. Πήγανε Μασούτη. Όπως όλοι. Πάμε Μασούτη και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Καλύτερες προσφορές, μεγάλη ποικιλία, εμπιστοσύνη, φιλική εξυπηρέτηση και ακόμα χαμηλότερες τιμές καθημερινά για όλους. Και με τη MasCard κερδίζουμε ακόμα περισσότερο. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τον λένε Μάρκο και ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Πείτε μας κι εσείς το όνομα του άλλου σας μισού και πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All με δώρο για δύο ζευγάρια την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ένα μπουκάλι κρασί μαζί με συνοδευτικό πλατό στο Όμπερον, Λεωφόρος Νίκης 13. Πώς? Μπες στη σελίδα στο Facebook των For All Stores, κάνε share το διαγωνισμό και tag αυτόν που αγαπάς. For All and For Love. Γιατί το κόκκινο μας πηγαίνει πολύ. Oh, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Κώστα, να φορέσω τη ροζ περούκα? Ό,τι να είναι, μωρέ. Ή τη στολιμαθήτριας? Ό,τι να είναι. Οκ, τα βάζω όλα και φύγαμε για το χορό στην κάτω Παρδικούλα. Α, είπαμε ό,τι να είναι. Όχι όπου να είναι. Το Φεβρουάριο πάμε Prince Hotel. Τσικνοπέμπτη με τα χάλκινα γουμένη σας. Pole Dance Show του Αγίου Βαλεντίνου. Μπάντα Λατίνικο το Σάββατο 17. Και Στέλλα Καλαϊτζή με Άκη Ρωμανό την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου. Και ελληνικές βραδιές με εκπλήξεις στις 10 και 24 του μήνα. Princess Hotel στη Γευγελή. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340. Να πω ότι υπάρχει πρόβλημα του τηλέφωνου σταθμού. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα με φίλους οι οποίοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν και δεν είναι. Μίλα λίγο με τη γραμματεία, κάτι συμβαίνει. Να πω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή και φυσικά υπάρχει ένα τεράστιο μπαζάρ ανταλλακτικών μέσα από το οποίο μπορείτε να έχετε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας προκειμένου να το κάνετε δικό σας μπαίνοντας στο www.listoparto.gr ή τηλεφωνώντας στο 18133. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το φυσικό από την Κομωτινή. Φυσικός είναι. Καθηγητής. Πού δουλεύει? Έχει φροντιστήριο. Φροντιστήριο, στην παραπαιδεία είναι δηλαδή. Μάλιστα. Ωραίο. Δεν είναι στην παραπαιδεία. Τι είναι? Άμα μαθαίναν τα παιδιά τα γράμματα στο σχολείο, θα ήταν παιδεία. Επειδή τα μαθαίνουν στο φροντιστήριο και πληρώνει ο Φουκαράς. Ο άνθρωπος επένδυσε και έκανε φροντιστήριο. Επειδή στα και σχολεία δεν περίμενε να τον διορίσουν. Επειδή στα σχολεία κάνουν τα γράμματα. Επένδυση έκανε, φίλε. Ήδη ακεφάλαια ρισκάρει
για να κάνει. Δεν λέω εγώ τον άνθρωπο. Λέω αν, τι, το... αν τα πράγματα τα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, θα πίναγε ο φίλος μας, ο οικονομολόγος, πώς το λέω, φυσικό. Λοιπόν, αν... το λέω και όσοι το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνετε. Να καταλάβω. Ο Θεός να μας φυλάει από ένα τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Όσοι το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν. Τίποτα δεν θα γίνει. Το ζώο δίπλα μου που δεν το καταλαβαίνει. Εάν σε μια χώρα το 2018 η πολιτεία, η αστυνομία, η ΚΙΠ, όλοι αυτοί οι μπαγλαμάδες οι οποίοι είναι εκεί πέρα δεν μπορούν να οργανώσουν ένα μάτς. Θέλουνε. Συγγνώμη, κόκκινε. Εάν σε μια χώρα κλείσε τα κεπέκια, ούτε ονόματα να πάρετε Μακεδονία ούτε τίποτα. Εάν σε μια χώρα το 2018 που λέγεται Ευρωπαϊκή δεν μπορεί η αστυνομία, η πολιτεία, η ΚΙΠ και όλοι αυτοί, επαναλαμβάνω, να οργανώσουν μια εκδρομή 20.000 κάφρων από τη μια και 20.000 κάφρων από την άλλη, είστε ανάξιοι. Και έχετε τον κόκκινο να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Σε μια χώρα η οποία δεν έχει τίποτα να πουμόρδιο, πρέπει ο Θεός να βάλει το χέρι του. Σε μια πολιτισμένη χώρα δεν χρειάζεται ο χέρις, ο Θεός, συγγνώμη, να βάλει το χέρι του απάνω. Ας πούμε στο Βέλγιο. Από την εκπομπή δηλαδή πρέπει να έχει πρόβλημα το κέντρο. Εντάξει, είσαι τόσο προσγειωμένος. Έλα, τόσο... τελείωνε που έχει πρόβλημα το κέντρο. Πες δεν έχω γραμμές. Καραγκιός, είχε πρόβλημα. Εντάξει, ναι. Πες στο διπλανού σου, ο Μπούζος δεν είπε είναι ο ΠΑΟΚ. Να μην πω τι είναι. Δεύτερον, εφόσον η ιστορία του ΠΑΟΚ έχει παίξει πόσο τελικό στην Αθήνα, στην Τούμπα να γίνει ο τελικό. Τρίτον, να υποθέσω. Ένα-ένα. Ο Ασλανίδης είπε ότι οι κληρώσεις ήταν στημένες στα ημιτελικά να παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και έπαιζε τον τελικό στην Αθήνα. Έτσι είπε ο Ασλανίδης. Ο οποίος τα παίζει του ΠΑΟΚ. Παρακαλώ. Να υποθέσω τα ίδια που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Χαλίφη Σαββίδη, τα ίδια λέει σήμερα για τον Μελισσανίδη. Όχι, δεν λέει ο Μελισσανίδης. Ο Μελισσανίδης δεν ξόδεψε. Δεν είναι χαλίφης. Αν το πάρει θα είναι μάγκας. Άλλο μάγκας, άλλο χαλίφης. Φίλε μου Χρήστο, δεν το λέω μπούφο για αυτό που λες. Μόνο μια γραμμή δεν μπορεί να έχει. Έχει πρόβλημα το κέντρο, παιδιά. Κάτι συμβαίνει. Εντάξει, πάρε την αυτή που είναι τώρα όρθια. Περίμενε. Χρήστο που αποκαλείς μπούφο το διπλανό μου, γιατί να μην γίνει ο τελικός του Τούμπα. Το ίδιο θα έλεγα και πάλι. Ο Θεός να μας φυλάει να μην γίνεται τέτοιος τελικός. Παοξής είναι ο φίλος. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Όχι, Παοξής είναι. Τότε το 2003 γιατί να μην γινόταν στο Χαριλάου τελικός. Όχι, έτσι όπως το λέει. Ούτε Αργιανός μου, ούτε Αεξής, ούτε ΠΑΟΚ. Σχέστηκα για τις εταιρείες τους. Για τις εταιρείες που λέγονται ΠΑΟΚ. Πάμε σε αυτό. Ένα λεπτό. Για τις εταιρείες τις ανώνυμες σχέστηκα. Τις ποδοσφαιρικές. Ωραία. Με το σκεπτικό του ΠΑΟΚ, τότε και ο τελικός του 2003 γινόταν στο Χαριλάου. Θα το έπαιρνε. Έγινε τότε. Δεν θα το έπαιρνε. Πάμε τώρα στον ένα. Ένα-ένα. Έχει πρόβλημα το κέντρο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Απολογιστής από Αθήνα. Τι Απολωνιστής, Απόλλων Σμύρνης. Δεν βλέπετε η ομάδα σου, ρε φίλε. Πρέπει να πέσει. Ή Απόλλων Πόντου, περίμενε. Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, ναι. Απόλλων Σμύρνης. Πρέπει να πέσει, μου λες. Έλα, ρε μεγάλε, ένα είναι ο Απόλλωνος. Εντάξει. Πάμε άρα, παρακάτω. Ναι. Μου λες πρέπει να πέσει. Ωραία, εγώ μαζί σου. Η Κέρκυρα είναι καλύτερη. Η Κέρκυρα. Ναι. Επιθετικά ναι, είναι καλύτερη. Αμυντικά είναι χειρότερη. Πήρε καλό παίχτη ο Απόλλωνος τώρα, επιθετικό όμως. Έχεις μάθει το βιογραφικό του. Πάμε. Ναι, ξέρεις τι έκανε την τελευταία φορά. Όταν λες τι έκανε. Γιατί έφυγε από την Αγγλία, από την Σκωτία, έχεις υπόψη σου. Ποιο σκότωσε. Για. Είναι για δέσιμο. Τσακώθηκε, ξέρω. Ποιο τσακώθηκε, για δέσιμο. Πήγε και έκανε τα παιδιά τα στην ΚΑΠΑ 20, τα κυνηγούσαν στους πυροσβεστήρες. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι άκου, τώρα. Ένα παίκτη που έχει παίξει τόσα χρόνια. Δεν διαφωνώ. Παίκτη που έπαιξε τόσο μεγάλη κατηγορία στην Αγγλία. Μπράβο. Είναι μισό λεπτό. Αυτό μπορεί να σου λύσει το επιθετικό πρόβλημα. Αλλά αν μπορέσει ο Παράσκος και του πάρει αυτό που έχει μέσα του. Χωρίς να κάνει τα παλαβά του, κέρδος θα είναι. Σίγουρα. Η ερώτησή μου είναι ποδοσφαιρική. Οχ. Σοβαρά μου λέω και την κάνω πρώτα στο Ραπτόπουλο και μετά σε σένα. Εγώ δεν θέλω να πέσει ο Τσαλάν γιατί τον έχω αδυναμία. Τι αδυναμία τον έχεις. Το γουστάρω τον Παράσκο. Γιατί πολύ. Το γουστάρω. Το γουστάρω, ρε. Εμείς πάντως είμαστε απογοητευμένοι, παιδιά, με τον Παράσκο να το ξέρω. Μισό λεπτό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ποδοσφαιρικό. Να απαντήσει πρώτο ο Ραπτόπουλο και μετά εσύ. Πώς γίνεται να προηγείς σε μένα 0 και να τρως τέτοιο γκολ και να ισοβαρίζεσαι. Που ο Τσαλάν ξέρει να κάνει άμυνα. Απάντησε, Ραπτόπουλε. Ξέρει να κάνει άμυνα. Ναι. Με τον Μπαρτολίν που είναι 100 χρονών. Άκουσε τώρα, βλέπει τι γύρισμα κάνει. Απολωνιστή για πες μου. Λοιπόν, άκου τώρα. Εκεί είναι το Ζησόπουλο που είναι 180 χρονών. Τα δυο center back του Απόλωνα. Τα δυο center back του Απόλωνα είναι για να πούμε σαν ένα ασκόνοδο δεκάρα του 72 μοντέλο. Λοιπόν, και αυτή είναι γέρι, ρε. Ο Ζησόπουλο με τον Μπαρτολίν, center back, θα δούμε. Πλάκα κάνει. Έλα τώρα. Εγώ συμφωνώ. Αυτή είναι γέρι, είναι αργή μαζί σου. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το γκολ που τρώμε είναι θέμα χαφ. Όταν τα χαφ δεν μαρκάρουν και έχει τόσο μεγάλη απόσταση. Φίλε, βγήκε ο Γιακουμάκης στην πλάτη την άμυνα. Ποια χαφ μου λες. Έπρεπε πέντε παίκτες, η τετράδα της άμυνας δεν μπορεί να είναι πάνω από το χώρο του κέντρου. Απαγορεύεται. Προηγείς ένα 0.
Οι τέσσερις αυτοί έχουν εντολή, απαγορεύεται να κουνηθείς. Λοιπόν, άκουσα τώρα. Πάμε ρε φίλε με τον Απόλλωνα. Εγώ άλλο πράγμα θέλω να σου πω. Βγήκες και είπες κόκκινες συγχαρητήρια, λέει, στο Θάνο το διαιτητή. Ναι, το εννοώ. Για ποιον λόγο? Δεν υπήρξε αντικανονικό μαρκάρισμα. Δεν υπήρξε. Όχι. Φίλε, δεν βλέπεις μπάλα. Επειδή σου λέω δεν υπήρξε. Ναι, δεν βλέπεις μπάλα. Γιατί εγώ το είδα, έγινε και ήμουνα και κοντά στη φάση. Ναι. Το είδα και το βράδυ στη λόγη. Όταν λες ήσουν κοντά στη φάση, είσαι παίκτης του Απόλλωνα. Πήγε στο μάστερ. Όχι, αγόρι μου, ήμουν στο γήπεδο. Στη Ριζούπολη, πόσο πιο κοντά μπορεί να είσαι από την κάμερα? Σου είπα, το είδα και live. Ήμουνα κοντά στη και φάση. Παίρνουν, κοντά στο, και παίρνουν ποιο. Καταρχήν υπάρχει κόκκινη κάρτα. Δεν υπάρχει δεύτερη κίτρινη. Ρωτάω κάτι πάρα πολύ. Φίλε, ένα τέταρτο μιλάμε για τον Απόλλωνα. Υπάρχει κόκκινη κάρτα. Ναι, με όλους θα μιλήσω. Σαφώς και υπάρχει. Φτάνει, φτάνει. Λάθος είσαι, φίλε. Φτάνει. Επόμενη γραμμή. Φτάνει. Εδώ δεν είμαστε να χαϊδεύουμε. Μην είναι κόκκινη, εντάξει, μην χρειάζεται τον κόσμο να κρίνει. Ναι, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Κάπου τον Οκτώβρη μήνα σε αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτή την ώρα έλεγα στον κύριο Ραπτόπουλο πως πάρα πολύ πετυχημένα μιλάει για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Είχε ξεκινήσει ένα δίπολο. Και σας είχα πει τότε ότι κάπου το Φεβρουάριο η ΑΕΚ θα σας αναγκάσει από μόνη της να μιλάτε όλοι για αυτήν. Εγώ είμαι από αυτούς που πίστευα ότι η ΑΕΚ μπορεί αγωνιστικά να πάρει πρωτάθλημα, αλλά μετά την κίνηση του κυρίου Δημήτρη Μελισσανίδη να συναντηθεί με τον κύριο Περέρα και να πάρει τις διαβεβαιώσεις για το τελικό κυπέλου και πως οι διαιτησίες από εδώ και πέρα θα είναι 50-50. Και τα τσιμέντα Τιτάν πίζουν εύκολα. Κάτι μου λέει ότι η ΑΕΚ πάει για double. Ναι, ότι αυτό συνεπάγεται. Η ΑΕΚ συνεχίζει, δεν σκάει. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ξεφτιλίζει όσους λέγανε ότι θα χάσει βαθμό. Διακρίνεις ένα φόβο των παοξίδων απέναντί της. Μα μόνο με την ΑΕΚ ασχολούνται οι παοξίδες. Είτε είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι αρθρογράφος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Όλοι ασχολούνται με την ΑΕΚ. Το site του Μετρόπολ, του metrosport.gr τώρα τελευταία, δεν κάνει κάτι άλλο. Έτσι πήρε πέρα από τη ΑΕΚ, έτσι έβαλε τον κόμμα ο Λάζαρα, έτσι είπε ο Χιμένες, έτσι είπε ο Λιβάγια, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Θα σας είχα πει, η ΑΕΚ θα σας αναγκάσει να ασχολείστε ασκημερών μαζί της. Και το κατάφερε. Και θα καταφέρει και να σας κάνει να μην σας παίρνει ο ύπνος. Θέλει να το ελαφρύνουμε λίγο. Όχι, βάρινε το. Όχι, θέλει να το ελαφρύνουμε. Βάρινε το. Επειδή... Επειδή θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί που έβλεπε στο παιχνίδι. Όταν έγινε αυτό με τον Αραούχο, τι είπες στα ίσια? Τον χαρακτήρισα πολύ άσχημα. Παρότι. Παρότι. Γιατί κόκκινε. Από αυθορμητισμό το έκανε, ρε. Όχι, γιατί είμαι πολύ παρορμητικός και πολύ οπαδός. Προς τιμήν σου αυτό. Και δεν δέχομαι να η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα, κάθεται σε στάση προσοχής και την αφήνει να πάει μέσα. Εσύ τι λες, να ήθελα το χάσει? Όχι, από εγωισμό απλά για να χρηστείς εσύ σκορέ και δίνεσες να μην κερδίσει ο όνομα σου. Για έναν εγωισμό, το κανένας πάνω την ΑΕΚ, κύριε Αραούχο. Η ΑΕΚ είναι πάνω από όλους και από όλα. Θέλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Δεν μας ενδιαφέρει ο σκορέ, δεν μας ενδιαφέρει ο τόπος, μας ενδιαφέρει να πάρουμε πρωτάθλημα, κύπελο και να περάσουμε τη Δυναμό Κιέβου. Και μας, μιας και αναφέρθηκα στη Δυναμό Κιέβου, να πω στους φίλους να εξήδες ότι έχει 2,5 μήνες να παίξει μπάλα και στα τελευταία 6 φιλικά προετοιμασίας που έχει δώσει έχει κερδίσει μόνο σε ένα και είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι ευκαιρία να περάσουμε τις 16. Μην πιστεύεις αυτά που ακούς. Δεν μου λες. Ο Μελισσανίδης χθες έκανε ρωτέισον για την Δυναμό Κιέβου. Ο Χιμένες. Ο Μελισσανίδης, ποιος Χιμένες. Ναι. Το έκανε, ναι. Ξέρεις τι έκανε? Ξέρω. Πήγε να πάρει τα φράγκα από το UEFA και άφησε το πρωτάθλημα στην τύχη του. Άκουσε με. Αυτό έκανε. Βαθμολογία. Θέλω λίγο να σου πω τι έκανε. Θέλεις να μάθεις? Εγώ ξέρω τι έκανε από την τσικουνιά του. Είπες στους ποδοσφαιριστές. Πήρατε 500.000 μέχρι τώρα, μοιραστήκατε για την πρόκληση στους ομίλους. Έχετε πάρει λες 200.000 ευρώ για τις νίκες επί Ολυμπιακού και την πρόκληση στα ημιτελικά του κυπέλου. Δικαιούστε άλλες 300 για τη Δυναμό. Θέλετε 300 τώρα και ένα εκατομμύριο να περάσετε στους 16. Παίζετε τζόγο. Και του είπανε, εμείς θέλουμε το εκατομμύριο γιατί θα την περάσουμε τη Δυναμό. Αυτό έγινε. Γεια. Για το, άμα να πάρουν το πρωτάθλημα τους είπε κάτι ανάλογο. Ορίστε. Δεν απαντάς Καστοριανέ που τρως αρκούδες εκεί πέρα. Ναι. Με. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι φίλε εσύ. Ναι Κώστα. Ναι φίλε.
Ναι, τα πάρουμε πρακτικά. Επάρτα. Ναι. Ολυμπιάδα, είδες χειμερινή. Τι έχεις τρελαθεί, ρε. Δεν βλέπω κανένα έργο με την Καρέζη καλύτερα που θα δω Ολυμπιάδα. Τέλος πάντων. Τη Μακεδονία την αποκάλυψα Μακεδονία όμως. Ποια Μακεδονία? Μακεδονία. Δεν καταλαβαίνω ελληνικά. Ποια Μακεδονία αποκάλεσαν Μακεδονία? Μακεδονία? Τα Σκόπια μήπως? Τα Σκόπια τα αποκάλεσα Μακεδονία όμως στην έναρξη. Και τι να κάνω εγώ, να μην φάω το μεσημέρι τώρα? Ξαναβγούμε έξω. Και? Μα το άκουσε όλος ο κόσμος. Τι είναι εκεί? Μα το όνομα χάθηκε. Τα συλλαλητήρια γίνανε για άλλο λόγο. Το όνομα χάθηκε. Εσύ τι περιμένεις τώρα? Δεν χάθηκε το όνομα, φίλε. Χάθηκε το όνομα. Να, ο κόκκινος άδα λέει. Ο κόκκινος φελός είναι, τι θες να κάνεις? Εσύ κατέβηκε στη συλλαλητήρια? Αυτό είναι άλλο. Όχι. Γιατί? Όχι. Εκεί πήγανε μόνο άντα, μην πω. Χρυσαυγίτες. Τι πήγανε, φίλε? Δεξιά, δεξιά, έτσι λέει αυτός. Εσύ τι είσαι, ρε φίλε? Αριστερός είμαι. Λίγο πολύ. Βρακί, καλά κάνει. Ο Γλέζος, τον άκουσες τον Μανώλη τον Γλέζο? Τον πιστεύεις τον Μανώλη τον Γλέζο? Εργατικός άνθρωπος. Ναι. Το δέχεσαι τον Μανώλη? Το Θεοδωράκι που τον άκουσα. Το Γλέζο, ρε φίλε, το θεωρείς αριστερό? Δεν τον άκουσα τον Γλέζο. Τον θεωρείς αριστερό? Τι να σου πω τώρα. Εσύ είσαι, ρε, περισσότερο αριστερό από τον Γλέζο? Βέβαια, ο Γλέζος 80 χρόνια δεν δούλεψε με την αριστερά. Σωστά. Ξέρει ποιος είναι ο Γλέζος? Τεμπέλης είναι. Ποιος είναι, ξέρεις? Σεντερμπάκ στον Ολυμπιακό, πες τον. Απ' την Κορέα, είπε Μακεδονία. Τι έχει κάνει ο Μανώλης Γλέζος, ξέρεις? Τίποτα δεν έκανε. Ο φίλος του κατέβασε τη σημαία. Ξέρω τι έκανε. Τι έκανε, για πες μου. Κατέβασε τη σημαία από την Ακρόπολη. Τι πολιτικών πεποιθήσεων είναι? Αριστερός, πιστεύω. Τι πιστεύεις, ρε φίλε? Από τα μεγαλύτερα στερέκ του κουκουέ είναι, πλάκα μου κάνει. Εργατικότατος άνθρωπος. Δεν ήταν κουκουέ ποτέ. Δεν ήταν κουκουέ ποτέ. Γεια, φίλε. Όχι. Κόκκινε, εσύ το παίζεις τώρα. Δεν κατάλαβα. Σου λέει ο άνθρωπος. Να μάθει τι είπε. Ένας αντιεπικοινωνιακός αυτός και ένας εσύ δύο, η ουσία ποια είναι? Σου λέει ότι στην Ολυμπιάδα ο άνθρωπος. Σου λέει. Ναι, επειδή δεν είχε την ευχέρεια λόγου. Και εσύ είσαι δεύτερος αντιεπικοινωνιακός. Λέει, ναι, τον αντιεπικοινωνιακό τον έκανες χειρότερο. Ναι. Σου λέει ότι τα Σκόπια τα λένε Μακεδονία, ότι έχει χαθεί το όνομα. Αυτό σου λέει τόση ώρα. Βλάκα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχουμε κάνει τέτοιο αγώνα. Ωπα, ρε, και εσύ το μηδενίζεις σήμερα. Τι μηδενίζω, ρε κόκκινε? 3 και 20 και λες, είστε βλάκες που βγήκατε. Δεν είπα αυτό, ρε κόκκινε. Αυτό είπες τώρα. Το όνομα ήταν ήδη χαμένο. Απλά ήταν μια αντίδραση που έπρεπε είναι να κάνει. Είναι προσωρινή ονομασία. Τέλος. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μα εγώ πήγα βλάκα, είμαι δηλαδή. Λέγε, ρε φίλε. Γιατί λες άλλα και κάνεις άλλα? Δεν λέω άλλα και κάνω άλλα. Το όνομα χάθηκε. Και ο αντιεπικοινωνιακός άνθρωπος. Δεν χάθηκε. Ω γαμώ το κεφάλι σου. Άλλο λέω, ρε. Ο άνθρωπος, ρε, βόδι. Αντιεπικοινωνιακό μοσχάρι. Και εσύ και αυτός ο άνθρωπος που δεν φταίει αυτός, γιατί αυτός δεν κάνει το ραδιοφωνικό παραγωγό. Σου είπε κάτι. Και εσύ τον ρωτάς. Φάει ποιος είναι. Φάει ποιος είναι. Βόδι. Έτσι μιλήσαν τους. Ναι, βόδι. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, γεια σου, από το γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου, κόκκινα. Μα τι αμοσχάρια στη ζωή μας είναι δίπλα. Πόσο βλάκες μα. Μα πόσο βόδι μπορεί να είσαι, ρε. Αντιεπικοινωνιακέ άνθρωπε. Κερνούσε ο μπαμπάς τα γεννήθηκε. Βρε, καλά έκανε και κερνούσε. Μετά βάρος στο κεφάλι του στο καφενείο. Λέγε, φίλε. Και λέει κερνούσε λοιπόν, και βλάκες. Εγώ είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ και βγήκα εξαιτίας από αυτού του ΑΕΞΥ που φιλοξενείται εδώ και κάθε φορά στην εκπομπή σας παίρνει τηλέφωνο. Και τον ακούω εδώ και ένα χρόνο επειδή. Τι λάσπη? Επειδή το λάσπη, γιατί έλεγε και το λέγατε και τα επαναλαμβάνετε κι εσείς ότι ΔΕΜΕΚ αδικήθηκε η ΑΕΚ. Ο ΔΕΜΕΚ αδικήθηκε. Κάρτα δεν κόκκινη. Δεν ήταν offside το γκολ. Όχι, όχι, φίλε μου, να σου πει. Κόκκινη κάρτα ο Μάτος το 2 και γκολ offside. Πάω στο παραμύθι τώρα. Περίμενε λίγο, εσύ παραμυθάσισε. Γιατί πρωτού το γίνει αυτό, ναι, δεν δίνεται ένα καθαρό πέναλτι. Πού ήταν το πέναλτι? Αφού πρώτα κάνει φάουλ άλλο, επιθετικό. Το πέναλτι ήταν. Πρώτα κάνει φάουλ επιθετικό δικό σου. Σιμώνες πάνω στον Κρέσπο και είναι αυτά τα παραμύθια να τα πει στον Μπούζο, στον Τζατζαρά και στον Κόρκα. Σε μένα μίλες τέτοια παραμύθια. Αν θες να μιλάμε αντρική, τα κλάματα. Έχω το Μαρινάκι να κλαίει, έχω και σένα τώρα να κλαίς. Λέγε. Δεν κλαίω καθόλου, φίλο μου. Να γίνει στη Λάρισα. Γιατί να γίνει στη Λάρισα? Γιατί είναι ουδέτερο και είναι και. Δεν μου λες, το 2003 γιατί έγινε στην Τούμπα? Φίλε. Γιατί ο Πάου και ο Άρης ήταν από την ίδια πόλη. Όχι, και... δεν είναι. Ας γινόταν στο Χαριλάου. Γιατί δεν πήγες, δεν είπες να γίνεις στο Χαριλάου? Δεν ήταν πληρωμένο το ρεύμα. Είχε οριστεί.
Δεν τα πληρώνει. Λέγε ρε φίλε, γιατί με κλαίγεσαι τώρα, ενώ το 2003 μου έλεγες, αφού είχε υπογραφεί από την αρχή της χρονιάς να γίνει στην Τούμπα. Φίλε, θες απάντηση. Άσο σε μένα. Όχι ρε. Λέγε ρε. Να σου πω κάτι, κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Αν γίνεις στη Λάρισα, ναι, θα είναι χειρότερο από ό,τι αν γίνεις. Θα χειρότερα από ό,τι αν γίνεις στο ΟΑΚΑ. Μια χαρά είναι στη Λάρισα. Τότε μην κάνετε τέτοιο. Χειρότερα από το ΟΑΚΑ θα είναι. Την κάνετε να γίνει. Γεια σου. Περίμενε, περίμενε και ένα τελευταίο. Όχι. Ο φίλος ο Μάρδας που τον έχει εκεί πέρα καθηγητή και τα άλλα τα κουμούνια που κάναν την κυβέρνηση μαζί με τον φίλο σου τον άλλο τον. Πώς το λένε ρε αυτόν τον Ανέλ. Το δεξιό, μωρέ, το καμένο. Το καμένο, άμα είναι ανίκανοι να κάνουν ένα τελικό, να μην κάνουν κύπελο. Είναι χάος να μην γίνει το κύπελο και να μην γίνει εκεί και να γίνει εκεί. Θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Όπως έγινε στο Καφτατζόγλιο και στην Τούμπα. Και γινόταν στο Καραϊσκάκι και τα είχαν ο ΠΑΟΚ. Αδίκως τα είχαν. Άντε να τους κάνουμε να χαρούν. Αδίκως τα είχαν. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι κλάματα είναι αυτά, ρε. Ναι. Έχω και τον άλλο το βρουτόταυρο. Έγινε, λέει, 6 λεπτά καθυστέρηση και γίνανε, λέει, 3. Σχίσκε το καλτσόν ρε Μαρινάκι. Γίνανε 4 λεπτά καθυστέρηση. Σχίσκε το καλτσόν. Έχεις το Φορτούνι με αδυνοπάθεια 3 χρόνια εκεί πέρα. Πάμε στον κόλπο. Το κόλιο. Άλλο που έγινε. Τι έγινε. Που το Λίνα εκτελεί τα βέναλτα, έχει ο Ανσαριφάρ και παίρνει την μπάλα ο Τζούζοβιτς και πάει το εκτελεί. Τι να κάνω αφού έχεις προπονητές. Αυτό τι δείχνει. Ότι δεν υπάρχει ομάδα. Ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Φταίει ο Χρυσαβίδης. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούτε. Ακούμε. Πάλι από ωραία παίρνουμε τα φιλαράκια. Σουρώσατε μεσημέρι. Χτυπάτε κάτι τσίπουρα και κάτι. Κάτι κρεατικά χτυπάτε εκεί, χαμός γίνεται. Έχουμε ένα πατσά τώρα. Πατσά γίνεται. Ωραία, ένα πατσά. Άντε ρε. Με ρετσίνα. Βλάχο. Τι. Λοιπόν, από το μπαλονάκι στην κλινική 3.500 κάνει, να ξέρεις. Από αρνέα χαιρετισμός πολλός. Πολλός, πολλός. 3.500 τον μπαλονάκι στην κλινική. Και να μιλάτε υπέρ του ΠΑΟΚ. Ω, δεν μιλάμε υπέρ του ΠΑΟΚ. Μιλάμε υπέρ όλων και κατά όλων. Μιλάς υπέρ του ΠΑΟΚ. Κόψε τη μαλακή. Αφιά παιδό, ρε σουρωμενάκια μεσημεριάτικα. Ήπιες 4 τσίπουρα. Σε κάνει αυτός. Θα σε κάνει μια φούθα σουρώσεις πριν την ώρα σου. Μια φούθα σε κάνει. Σε κάνω αλκοτές, θα σε πάρω και το χτύμα. Θα σε πάρω και το χτύμα με σε κάνω αλκοτές. Θα κάνει φούθα, πέσει από τον έφος. Με έχεις κάνει εσύ πολλές φορές και δεν έπεσε. Ναι. Θα πέσει από τον έφος. Συμπηρίζει τσίπουρο και μη δάστρα. Πλάκα μου κάνει. Τσίπουρο. Ναι. Τσίπουρο, ρε. Τσίπουρο. Μάλιστα. Ναι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Στον επόμενο. Δεν ακούει αυτός. Άμα δεν ακούει, τι να κάνουμε. Πάμε στον επόμενο. Εγώ ναι. Είμαι. Ναι. Γεια σου, γεια. Οχ. Ναι. Πού γίναμε παιδιά, πάλι καλά. Όφη και Παοκάρα είμαι εγώ. Είσαι Όφη και Παοκάρα. Μάλιστα. Πάρα, ναι. Ηράκλη και Θεσσαλονίκη. Είσαι διπολικός δηλαδή. Θα ανέβει και ο Φάρα μου πιστεύω φέτος. Για να ανέβεις πρέπει να καταφέρει να ξεπεράσει τα οικονομικά εμπόδια που έχεις. Μια χαρά, το ΒΟ πώς τον πήρα. Το ΒΟ. Ναι. Να καλά μπαμπά. Έχεις αποδείξεις για το που λες. Έχω ενδείξεις οι οποίες είναι εκπληκτικές αποδείξεις. Γιατί παράνομο είναι και να γίνει έτσι. Καθόλου ρε φίλε, πλάκα μου. Σύπα εγώ τι παράνομο. Τα καλά και συμφέροντα. Εγώ θέλω τον ΠΑΟΚ σύμμαχο μαζί μου. Μια που είμαι και ΠΑΟΚ και Όφη. Γιατί φίλε, τόσο κόμμα εσείς στην Κρήτη, έχετε αυτόνομο κράτος, σε εισαγωγικά αυτόνομο κράτος και θέλετε προστάτες. Εσείς οι μάγκες, οι κριτικοί με τα μουστάκια και τα πυροβόλα, τα όπλα, θέλετε προστάτες. Κοτάρες κριτικοί, κοτάρες να πούμε. Κοτάρα κριτικέ, κοτάρα. Θες τον Βαρδινογιάννη, θες τον Σαββίδη, μόνο σου δεν μπορείς, κοτάρα κριτικέ. Όχι, δεν το θέλω τον Άρη. Κοτάρα κριτικέ. Θέλω μικρομεσαίες ομάδες. Εγώ θα έπαιρνα το αεροπλάνο, ναι, θα τον έριχνα κάτι φάσκελα αυτό. Να δεύτερο γύρο να παίζω στην έδρα τους, να μου ανοίγονται. Καλά, ρε, σου μιλάει αυτό το ζώο, έτσι, γιατί να πάρεις το αερόπλανο και να έρθει να του πλακώσει το ξύλο. Σου λέει κότα και δεν μιλάς καθόλου. Έξω από την Κρήτη. Αυτό πρόσφατα αφού Αριανός είναι, τι θα πει. Είμαι Αριανός εγώ. Τον ακούστρα και δεν λες κουβέντα! Εγώ λέω. Ξέρει η κότα! Το μόνο που δεν έκανε είναι. Κοκοκόκο! Σου ραπτό, η ομάδα της καρδιάς σου είναι σε πτώση αγωνιστικά και προσπαθεί να βρει δικαιολογίες μέσα από τη διαιτησία. Δεν έχει ομάδα καρδιάς, ρε φίλε. Έτσι λέω, φίλος ο κριτικός. Αυτός δεν έχει καρδιά. Ομάδα θα έχει. Εγώ λέω κριτική ότι οι κριτικοί είστε μεγαλύτερες ρόμπες που έχετε ένα νησί πάμπλουτο. Έχετε μεγάλο πλούτο. Και θέλετε το Βαρδινογιάννη, το Σαββίδι και φιλίες. Διάλειμμα! Τέτοιες κότες. Θα περάσει από τον Όφη, ρε. Θα περάσει, θα δει. Διάλειμμα! Θα περάσει.
Οχ, πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λοιπόν, το υπερμάρκετ Σκλαβενίτης έχει απ' όλα. Αλλά για να προλάβουμε, θα μοιράσουμε τις δουλειές. Και όποιος τελειώσει πρώτος, περιμένει τον άλλον στην καφετέρια. Ωραία. Λοιπόν, εσύ θα αναλάβεις να πάρεις τα τουρσιά, τις ελιές, τα λαχανικά, τα ζυμαρικά, την ταραμοσαλάτα, τις γαρίδες, το χταπόδι, τις καραβίδες, τους χαλβάδες και λαγάνες. Και εσύ? Εγώ το χαρταετό. Τώρα όλες οι ετοιμασίες για την καθαρή Δευτέρα δεν είναι παρά μια βόλτα στο υπερμάρκετ Σκλαβενίτης. Γιατί εδώ θα βρείτε ποιότητα, ποικιλία, προσφορές και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα της καθαρής Δευτέρας τόσο φρέσκα και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Στην Ισπανία όλοι ζουν στο ρυθμό του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό η Cosmote TV και η La Liga Santander στέλνουν έναν τυχερό συνδρομητή μαζί με ένα άτομο της επιλογής του στο συναρπαστικό εκτός έδρας αγώνα της Real Madrid ενάντια στη Μάλαγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στείλε Cosmote TV στο 19129 και ετοιμάσου για την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Cosmote TV. Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmotetv.gr. Μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχετε? Κύριε Νίκο, μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχουμε. Πες του να πάει στη Standard. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Για όλες τις μπαταρίες, αλλά και για υπηρεσίες όπως After Sales Service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων, δίκτυο καταστημάτων Standard. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014. Ή αν προτιμάς, μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Βάλε Standard. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Πάμε σούπερ μάρκετ. Και δεν πάμε. Και δεν πήγανε. Πήγανε Μασούτι. Όπως όλοι. Πάμε Μασούτι και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Καλύτερες προσφορές, μεγάλη ποικιλία, εμπιστοσύνη, φιλική εξυπηρέτηση και ακόμα χαμηλότερες τιμές καθημερινά για όλους. Και με τη MasCard κερδίζουμε ακόμα περισσότερο. Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάν οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Τα έμαθες. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ησυχά. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη? Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις δύο μέγα κληρώσεις 23 και 24 Φεβρουαρίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα.
Έλα, ποιος είναι? Εγώ. Ποιος? Εγώ. Ποιος, πού είσαι? Εδώ. Πού, εκεί? Ναι, εκεί. Εκεί? Όχι εκεί, εκεί. Πού, εδώ που είμαι εγώ? Ναι, εγώ. Εσύ? Ναι, εσύ εδώ. Εγώ εκεί? Ναι, εσύ εγώ. Εγώ εσύ? Ναι. Άρα? Τίποτα αυτό. Μάλιστα. Για όσους δυσκολεύονται να συνεννοηθούν από το τηλέφωνο, νέο κατάστημα VAT και VOLT στον Εύωσμο. Τώρα ερχόμαστε να λύσουμε από κοντά κάθε σας απορία και να σας ενημερώσουμε για τις ανταγωνιστικές μας χρεώσεις και τις καινοτόμες υπηρεσίες στο ηλεκτρικό ρεύμα. Επισκεφτείτε μας στον Εύωσμο Αριστοτέλους 64 αλλά και στο κέντρο Ίωνος Δραγούμη 4. VAT και VOLT. Φαντάσου περισσότερα. Το βραδινό γεύμα δεν μπορεί να περιμένει το επόμενο πρωί. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Αυτή την εβδομάδα, φιλέτα ρέγκας καπνιστά 190 γραμμάρια, 33% φθηνότερα, 1,19. Ταχίνι με κακάο γλυκάνθη 350 γραμμάρια, 33% φθηνότερα, 1,79. Και ελληνικά λεμόνια, το κιλό, μόνο για λίγο, 97 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, η εταιρεία Ασκιάδης Μπαλοδήμος ΑΕΒΕ, η οποία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Η συνεργασία παραλαμβάνει την αντιπροσώπευση του τρακτέρ McCormick στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Χαλκιδικής και Κοζάνης. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 του Φεβρουαρίου σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα McCormick, καθώς και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Έξι γραμμές θέλαμε, έξι γραμμές είναι κατηλημένες, πάμε στον κόσμο. Έφτιαξε το κέντρο. Όταν χαλάει λέμε χάλασε. Ναι. Όταν φτιάχνουμε με έφτιαξε. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Κύριε Ρατόπουλο και κύριε Κόκκινε, καταρχήν να κάνω και άρρωση στον κύριο Ρατόπουλο. Αυτό το γκάλο που έγινε από το ραδιόφωνο για τον κύριο Μπούζα, ξέρετε το αποτέλεσμα που έβγαλε που λέτε ότι κλαίνει παοξίδες. Και ποιος είπε σε ότι μόνο παοξίδες ψηφίζουν εκεί? Δεν μου απαντά. Άλλο σας ρώτησα. Λέω, ξέρετε το αποτέλεσμα? Κάπου 50-50 είναι. Όχι, λάθος κάνετε. Μάλλον και αυτό δεν ξέρετε. Δηλαδή το μόνο που ξέρετε ίσως είναι να τσιγκλίδετε. Λοιπόν, κανένας παόξης δεν έχει πρόβλημα να παίξει το ΆΚΑ γιατί παίζει εδώ και πολλά χρόνια. Πάτε. Την κλάψα τη δημιουργείτε εσείς. Μπορεί. Την κλάψα τη δημιουργείτε εσείς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να παίξει το ΆΚΑ γιατί παίζει με πολλά χρόνια κάτω τελικούς. Ας τους χάνει, δεν πειράζει. Δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να τα κερδίζεις όλα. Είτε έτσι είτε γιουβέζει, γίνεται δουλειά. Σωστό. Αλλά κάντε ένα γκάλο εσείς, εσείς σαν εκπομπή. Και ρωτήστε, εσείς κάντε το όμως τώρα στον αέρα. Και ρωτήστε τους παόξης που βγαίνουν. Εγώ λοιπόν, σαν πρώτος παόξης που βγήκα. Σας λέω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να παίξω κάτω στο ΆΚΑ. Ίσα-ίσα είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Πολύ καλή ακουστική για τα συνθήματα. Με αντιπαλότητα μπορεί να υπάρχει κατέρωθαν από τους οπαδούς. Τώρα για τα επεισόδια. Ο κόκκινος τώρα με τα επεισόδια. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό θα γίνεται σαΐ. Δεν αλλάζει. Αυτή ναι, η άποψή ό,τι μου, και να γίνει επεισόδια θα γίνονται. Σωστό. Δεν είπα, να ακούστε λίγο. Δεν γίνεται να μην. Όχι να μην γίνουν επεισόδια. Δυστυχώς όταν ένας όχλος. Από 20.000 κόσμο, εδώ στα 100 άτομα με 100 θα σκοτωθούν, που λέει ο λόγος εισαγωγικά. Τώρα, άμα είναι 25.000 με 25, κάτι θα γίνει. Σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει. Φίλε, δηλαδή οι ανησυχίες μου. Οι ανησυχίες μου είναι αδικαιολόγητες. Δεν πιστεύουμε ότι έχεις ανησυχίες από την ανησυχία σου. Αδικαιολόγητες δεν είναι, Γρηγόρη, οι ανησυχίες σου, ίσα-ίσα. Είναι εύστοχες και πολύ σωστές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, καλά, για νεκρό είναι ίσως λίγο παρατραβηγμένο, έτσι. Αλλά το να ανοίξουν οι μύτες και να πάνε κάποιοι άνθρωποι στο νοσοκομείο που. Γιατί να ανοίξει η μύτη του παιδιού σου, τι σε νοιάζει εσένα, ρε κόκκινα, άμα θέλει να το ανοίξει. Δεν θα πάει κανένα παιδί, κύριε. Κύριε, δεν θα πάει κανένα παιδί ηλικία που δεν πρέπει να πάει. Βέβαια. Σε αυτού του τελικού θα πρέπει να πηγαίνουν αυτοί που μπορούν να μπουν σε αυτά τα μάτια. Καλά, φίλε μου, εγώ έχω μάθει να σκέφτομαι φωναχτά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εσύ προκειμένου σε συλλαμβάνει για χουλιγκανισμό, καλά ήτανε. Πότε με συλλάβανε για χουλιγκανισμό? Δεν σε έχουν συλλάβει. Έχω καμιά καταδικαστική απόφαση. Τι καταδικαστική, γιατί πρέπει να πας φυλακή? Δεν σε τσακώσαν για επεισόδιο. Πότε? Στο καπιτάνιο. Παιδιά, σας χαιρετώ εγώ, καλησπέρα. Πού με πιάσανε? Πού με πιάσανε? Τι πού? Πού? Λες κάτι. Πού με πιάσανε? Δεν σε πιάσανε. Πού με πιάσανε? Σε πιάσανε?
Έχω συλληφθεί άπειρε. Πού με πιάσανε. Ναι, έχει συλληφθεί άπειρε. Όταν πετά άκουρα. Γιατί σε συλλήψανε. Το ρουφιανάκο που σε συλλήψανε. Γιατί σε συλλήψανε. Το γιατί με συλλάβανε. Ναι, ναι. Μπορεί να το ψάξει. Όχι, εσύ να μα πει. Θα το ψάξει. Εγώ πώ λέω. Με κάνανε εκεί μήνυση ο ένα ο άλλο. Εσύ γιατί δεν το λε. Γιατί φίλε, δεν κάνω. Δεν θε να το πει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχω υποχρέωση. Βράσε να... μα τώρα, κύριε 100 χρόνια και πουλάει τώρα. Αφού δεν έχω πάει ποτέ στο κεφάλι. Άσε καημένο. Αφού καταντζόγλιο πήγαινε. Έξω δεν πήγαινε. Έξω δεν πήγαινε. Δεν σε θυμούνται. Ιδέα δεν έχει. Άιντε. Ιδέα δεν έχει. Ναι, ναι. Έλα. Ναι. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Γίνεστε γέροι, το ρίχνετε στο Θεό, στον καθοσπρεπισμό και δεν πρέπει. Στα νιάτα σας κάνετε τι κάνετε, και άμα γίνετε 100 χρονών και δεν είναι σωστό και τα παιδιά και πάντα πάτε και σπάτε τα κυκλειδώματα δεξιά και αριστερά όταν είστε 20 χρονών και τώρα μου το παίζετε κυρίες. Λέγε ρε φίλε, άιντε καθοσπρεπισμοί τώρα. Μην πάνε τα παιδιά στο γήπεδο, μην έχουμε νεκρό. Μην μπαίνουν στο αεροπλάνο τα παιδιά γιατί θα έχουμε νεκρό. Να μην μπαίνουν στο ρίγκ τα παιδιά γιατί θα έχουμε νεκρό. Να μπούμε μέσα στο σπίτι να κλειστούμε μέσα, μην έχουμε νεκρό. Και άμα γίνει κανένα 7 ρίχτερ, θα έχουμε 50 νεκρούς. Α, τράβα ρε, πάνε στον κόσμο. Λέγε ρε φίλε. Έλα ρε τρελέ, γάμο τι τρέλασε. Με τον κόκκινο τώρα επειδή γέρασε να πούμε. Κωστά. Ναι. Λοιπόν, ας συνεννοηθούν μεταξύ του υπαοξίδε τι θέλουν και μετά ας αποφασίσουν. Βγαίνει, μόλις γίνεται η κλήρωση. Βγαίνει αυτός ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, ο Λαοκράτης, πώς το λένε εκεί πέρα, και λέει: εμείς δεν θέλουμε να γίνει τελικό στο ΆΚΑ. Τσίρλαϊ, έφτασε στο γόνατο. Φοβάται την ΑΕΚ. Και μεταφέρει στον παίχτη του, στο μάτς πρωταθλήματος, τη φοβία να πούμε. Ναι, και βγαίνει ο γραμμένος μετά ο πρόεδρος λοιπόν και λέει: ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ. Και γυρίζουν την πλάκα οι ΠΑΟΚτήδες. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατά τα άλλα δεν φοβούνται το ΆΚΑ. Είπε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, φίλε. Είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Σαββίδης, είπε ότι θέλω να γίνει στο ΆΚΑ. Εγώ άκουσα ότι ο Λαοκράτης, ο Παπαδόπουλος, δεν θέλω να γίνει στο ΆΚΑ. Ο Λαοκράτης. Έγινε κλήρωση. Και βγαίνει μετά ο γραμμένος και λέει ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ. Πάει και τελείωσε. Εσύ τι λες, λες να το είπε μόνος του. Ε? Λες να το είπε μόνος του. Ποιος ο γραμμένος. Ναι. Όχι, συνάρχη του Μελισσανίδη. Πάμε πάλι φίλε. Το είπε γιατί ξέρει ότι έχει το ok από τον Ιβάν Σαββίδη. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν ξέρω αν έχει το ok. Ο Λαοκράτης ή από μόνος του μιλούσε. Ο Λαοκράτης καλά σε λέει. Τι έκανε. Από μόνος του μιλούσε. Πιθανόν να προέτρεξε. Προέτρεξε ο Λαοκράτης. Α, προέτρεξε ο Λαοκράτης και μετά τον πήρε ο Ιβάν και είπε εντάξει. Μπορεί να είναι και δεν ξέρω. Εγώ δεν λέω ότι είμαι σίγουρος 100%. Λέω ότι από τη στιγμή που είπε ο γραμμένος θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Και επειδή ξέρουμε ότι στηρίχθηκε από τον Σαββίδη για να βγει πρόεδρος, νομίζω ότι ένα τηλεφωνηματάκι πρέπει να πέσε. Δεν αμαρτία. Για τον Μελισσανίδη στηρίχθηκε. Μου έχει υποχρέωση και στο Μελισσανίδη και στο Σαββίδη. Έτσι, να βάζω το πράγμα σε. Ρε φίλε, αν εσύ μου δίνεις το μήνα 10.000 ευρώ και ο Ραπτόπουλος μου δίνει 10 ευρώ. Τώρα αυτό, εσύ ήσουν μπροστά, πώς θα δώσανε ρε κόκκινε τώρα. Αυτές βλακίες δεν μπορούν να ακούνε. Εγώ μπροστά, σου μιλάω ευγενέστατα. Σου μιλάω ευγενέστατα. Έβγαινε, σου μιλάω κι εγώ. Ναι, όταν μου λες ότι λέω βλακίες, εγώ έχω ένα επιχείρημα. Το οποίο όχι, μπορεί να είναι βλακίες. Άτοπο. Ναι. Λέω, βοήθεια είναι και τα 10 ευρώ. Βοήθεια είναι τα 10 ευρώ, βοήθεια είναι και τα 10 χιλιάρικα. Δεν έχουν την ίδια σημασία όμως, ούτε το ίδιο βάρος. Γι' αυτό και εγώ σε ρωτάω, ήσουν μπροστά, εσύ πόσα έδωσε ο Σαββίδης και πόσα. Φυσικά και όχι, ρε φίλε. Λέω ό,τι ακούγεται στην πιάτσα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Εγώ ξέρω ότι και οι δυο μαζί παλέψαν για να πάρουν την έπονο. Και την πήρανε μαζί. Τώρα ποιος έδωσε παραπάνω, ποιος παρακάτω, ποσός με ενδιαφέρει. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέω εγώ. Καλά κάνεις και το. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, και δεν έχει να φοβάται κανένας τίποτα. Ο ΟΑΚΑ είναι το καλύτερο γήπεδο. Τώρα αν ο ΠΑΟΚ έχει κόμπλεξ με το ΟΑΚΑ, αυτό είναι δικό το πρόβλημα. Τι να κάνω. Δεν μίλησα για τον ΠΑΟΚ, δεν εκπροσωπώ τον ΠΑΟΚ και ναι, είπα κάτι δικό μου. Δικό μου. Συμφωνώ. Και λέω ότι είναι επικίνδυνο να γίνει στο ΟΑΚΑ. Διαφωνείς με αυτό? Και είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, ναι. Όπου και να γίνει είναι επικίνδυνο. Άμα γίνει στο Βόλο δεν θα είναι επικίνδυνο όπως θα πέσει. Δεν μιλάει ο κόκκινος για επεισόδια. Στο Βόλο μπορεί να πάρουν περισσότερο. Δεν μιλάει ο κόκκινος για επεισόδια. Άμα του λες στο Καφτατζόγλιο βγήκαν εκεί και χτυπήσαν. Δεν μιλάω εγώ για επεισόδια. Άμα είναι για Αθηναίους κάτω λέει. Άμα είναι για ΟΑΚΑ και τέτοια. Δεν μιλάω εγώ για επεισόδια. Μιλάω πριν, ε. Δεν μιλάω εγώ για επεισόδια. Μιλάω πριν, όχι μετά. Ναι. Γιατί όταν λέμε στους παοξίδες μην περνάτε από το Καφτατζόγλιο με τα παιδιά σας, τι είναι. Εγώ μιλάω πριν. Ε? Όχι μετά. Α, καλά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι, μπράβο ρε Γρηγόρη. Μιλάω πριν, όχι μετά. Είσαι ταχύτατο. Δεν περιμένω να γίνει κάτι. Μπράβο Γρηγόρη. Όσες γραμμές είσαι στη γραμμή. Ναι. Δεν κατάλαβα.
Δεν κατάλαβες. Πήρες και την αρχισυνταξία. Πήρες συνταξία, ναι. Αρχισυνταξία, λέει. Συνταξία, ναι. Ναι. Λέγε, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια, να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Είπε ο Λαπτόπουλος στην αρχή, όταν μιλούσαν, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει το ΑΚΑ και δεν ξέρω εγώ, και να περάσουν την εκδρομή, την κάθοδο των Αριανών που πήγανε κάτω κτλ. Ο Άρης έπαιξε ένα τελικό κάτω εκεί με τον Παναθηναϊκό, τραβήθηκαν αυτοί που τραβήθηκαν και ξέρουν όλοι πόσοι ήτανε. Καπάκι μετά από λίγο δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ να παίξει με τον Παναθηναϊκό, αγκαλιές και φυλάκια, Αλαφούζος και Σαββίδης. Ναι. Έφαγε τον Τόρτι και πιστέψαν και 10.000 εισιτήρια πίσω. Πήγαν πολύ λιγότερο. Ναι, αλλά τώρα μπορεί να το ισοφαρίσει, αυτό λέω. Ναι, λέμε. Ωραία, εντάξει, λέμε. Αλλά δεν το κάνανε τότε που είχαν και την ομαδάρα και φάγανε τον Τόρτι και γύρισαν πίσω. Δεύτερο το κρατούμενο. Για τον αυτό που αποκάλεσε Σκότα, τον κριτικό όφι ΠΑΟΚ και δεν ξέρω εγώ, απλά πράγματα. Πέσωνα, για να μην κοιμάται ξεσκέπαστος και όρθιος ή γενικά μάλλον δεν κοιμάται, ο Κισαμικός του Μαρινάκη έχει δυο μάτς λιγότερα και να με θυμηθείτε όλοι ότι θα βγει δεύτερος μετά την Αριανάρα, θα βγει δεύτερος και αυτοί οι κριτικοί που θα έρθουν εμείς πάμε και τρίμπαλο και τέτοια, όταν θα παίξει ο Φιάρης θα ξαναπάρει τηλέφωνο να μιλήσει με τον Ραπτόπουλο και μετά τα λέμε. Και ένα τρίτο και τελευταίο, πολύ σημαντικό, είναι ότι κάποιοι ξεχνάνε πολύ εύκολα, δηλαδή το πολύ εύκολα ποιο είναι, ότι ξέρεις έγινε η κλήρωση του κυπέλου και ο τελικός είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Βαθιά κοιμούνται, βαθιά θα κοιμούνται και βαθιά θα κοιμούνται. Καληνύχτα. Πέμπτος από το τέλος, μάλιστα. Ναι. Ναι. Τι κάνετε εκεί, παιδιά? Μια χαρά, κόκκινη χαλά είσαι. Κοιμήθηκες? Όχι, δεν καλά. Λέγε. Λοιπόν, λέτε ότι βγάλετε πολλά από την εκπομπή έτσι αποκλειστικά. Λοιπόν, ένα πράγμα δεν έχετε πει τόσο καιρό, μπράβο για τα αποκλειστικά που έχετε βγάλει. Αλλά ένα πράγμα δεν έχετε πει, γιατί ο Μαρινάκης του φέρεται έτσι η διαιτησία και γιατί ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται ότι έχει τέλος εποχής. Θα σου το πω εγώ. Γιατί τα έβαλε ο Μαρινάκης με τον λάθος άνθρωπο. Τώρα ποιος είναι ο λάθος άνθρωπος αυτός, ξέρετε? Πείτε μας, ρε φίλε, συνεχίστε. Ο Σωκράτης Κόκαλης. Α, λες για την εσωτερική διαμάχη που έχουν οι δυο τους. Ναι. Σωκράτη Κόκαλη. Ο Σωκράτης Κόκαλης έχει φίλο τον Θωμά με τον Μητρόπουλο. Ο Θωμάς Μητρόπουλος βοήθησε με Λυσανίδη Σαββίδη να πάρουν την ΕΠΟ και τελείωσε η δουλειά. Και ο Ολυμπιακός θα κάνει πολλά χρόνια να ξαναδεί πρωτάθλημα, μπορεί να ξαναδεί, αλλά θα κάνει πολλά χρόνια. Αυτή είναι η ουσία όλη. Αυτόν πείραξε ο Μαρινάκης και στράφηκε το κλίμα εντάξει του Ολυμπιακού. Κανένας άλλος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Τέλεια. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Τέλος. Λοιπόν. Επόμενος κύριος. Ωραία. Ναι. Πάμε. Ναι. Έχει κόντρα ο Κόκαλης με τον Μαρινάκη. Ο Κόκαλης χαίρεται που δεν παίρνει ο Μαρινάκης στο πρωτάθλημα. Το ίδιο και ο Λεμονής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Τώρα αν τον προτρέπει κιόλας και τα λοιπά, δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εσείς το λέτε αυτό. Ναι. Έλα, φίλε. Γύρω στο 85 Κωστή και Γρηγόρη, μ' ακούτε? Βέβαια. Βέβαια. Από εκεί 85-86, ο Όφη τιμωρείται ευρωπαϊκά και παίζει στην Τούμπα με την Αταλάντα. Ναι, με Γκέραντ, ναι. Ναι, είμαι στο παιχνίδι, σαν Θεσσαλονικιός, με δύο φίλους μου που με έχουν πάρει από τον Όφη και ήταν αθλητές εδώ και γυμναστές, και πάμε στο παιχνίδι. Καθόμαστε στα δεξιά προς τα επίσημα, προς την 7-8. Ναι. Οι παοξίδες εκείνη τη μέρα, άκου λίγο, άκου λίγο, πριν πάμε στο γήπεδο τους λέω, εύκολα αυτοί το γήπεδο για να σας το δώσουν, θα βρείτε κανένα μπελά. Λέει, έλα αυτά τα λες εσύ γιατί είσαι άλλη ομάδα, Αριανός δηλαδή. Καλά, πάμε. Πάμε λοιπόν, έχει γύρω στα 1500 παοξίδες στη 4α και κάνουν κερκίδα. Στο κέντρο της 4 κάνει ο Όφη, οι οφιτζίδες δηλαδή, γυναικόπαιδα, 2000 ήταν, δεν ήταν. Αρχίζουν λοιπόν το μάτς, πριν το μάτς, γύρω στη θύρα 5 προς την 7-8, σηκώνουν οι Αριανοί, κάποιοι Αριανοί τέλος πάντων, ένα πολύ μικρό πανό, 5-6 άτομα, Όφη ο Άρης μαζί σου. Τρέχουν από την 4, πηδάνε τα κάγκελα, το κατεβάζουν. Κοιτούσαν οι κριτικοί, γιατί ήταν και αρκετοί μες στο γήπεδο, σε όλο το γήπεδο, υπήρχαν και διαφορμισμένοι. Αρχίζουν οι παοξίδες. Την Αθήνα σας, τον Ολυμπιακό σας, τον Παναθηναϊκό σας, τον Όφη δεν λέγαν. Αρχίζαν. Στο δεύτερο ημίχρονο αρχίζαν οι κριτικοί και διαμαρτύρονταν. 0-0 το μάτς πήγαινε. Τους λέγανε, έλα ρε παιδιά, για τον Όφη ήρθαμε να δούμε το μάτς. Γύρω από το 60-65 πάνε να τους κάνουν και αυτούς ντου.
Πάρα τους κάνω και τους κριτικούς δούμε στην Τούμπα. Τους λέω κάθατε. Κάθατε λυκοφιλίες. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα κύριε Δαπούλη. Επόμενος. Μάλιστα. Ναι. Έλα φίλε. Θα ήθελα να πω τη γνώμη μου για το τελικό κυπέλλου, ξέρω εγώ, ότι θα γίνει στο ΆΚΑ. Γιατί να μην γίνει στην Αγία Σοφιά? Γιατί δεν θα είναι έτοιμη τότε? Δεν πειράζει, ας κάνουμε έτσι, δεν θα έχει κόσμο. Τι κρυάδες είναι μόνο που μας λες μεσημεριάτικα. Επόμενος. Πάμε επόμενη γραμμή, κρύε. Πάρε και αυτές τις γραμμές. Ναι, κρύε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Έλα, έλα το πουλός. Έλα φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι να έχεις. Καλά είσαι? Εγώ καλά είμαι, ο άλλος. Τόση έχει. Εγώ είμαι, προσπαθώ να γίνω καλύτερα, ξέρεις πως είμαι. Ακούς? Μια χαρά είσαι. Δεν είμαι μια χαρά. Θα κάνω και δεύτερη εγχείρηση, δεν αυτό που. Για το πόδι, ε. Ναι, ναι, ναι. Υπομονή, υπομονή. Το ξαναρωτάω, το μετάνιωσες? Είπαμε όχι. Ναι, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει όμως. Το ρωτάει κάτι τέτοιο. Είναι ο άνθρωπος το Κλεάνθης Βικελίδης που πήδηξε και θρηματίστηκε υπό το κλιμική. Εντάξει. Κόκκινε, να σε πω κάτι. Επειδή ο Ραπτόπουλος σε κράζει, εγώ σε ξέρω από σα. Ηλική σειρά είμαστε. Εγώ σε θυμάμαι με τον Γιαννάκη, με τον Νέκο και με αυτούς που έτρεχες, γιατί και εγώ ερχόμουν να μάθω. Πού τρέχατε? Πού, πού? Πού? Το 77 γεννηθεί σήμερα. Πού τρέχατε, βρε? Πού τρέχατε? Τρέχαμε εκεί με τον Παπάφη, τρέχαμε κάτι μαυρόασπρου. Λοιπόν, ακούς. Ρε, εκτός έδρας πήγαινε. Όχι, λέει ότι εγώ λέει δεν πήγαινα ποτέ εκτός έδρας, έτσι λέει. Εδώ τα καμένα βούρλα 42 χρονών τα έμαθα. Ρώτα το φίλο. Τα καμένα βούρλα δεν ήξερε που είναι. Βρε, ότι ερχόσουνα στο Ραπτόπουλο, λέω, να σέβεται. Α. Σε μιλάει άσχημα. Εγώ και επειδή τα λέει, ρε φίλε, ένας βλάκας τα λέει. Εγώ στα επίσημα πάντα πήγαινα. Δεν... Εγώ δεν είπα ότι είμαι παιδί των επισήμων. Λοιπόν. Ναι, εγώ πήγαινα στα επίσημα. Πάει. Εγώ στα επίσημα πήγαινα πάντα. Εντάξει, καλά κάνεις. Να προσέχεις να πηγαίνεις στα επίσημα. Όχι, από μικρό. Ο λόγος που στο ρόλο της αρεσκείας ξέρεις ποιος είναι. Οπα. Επειδή ξέρω ότι και ο Μάριος και τα υπόλοιπα παιδιά είναι φίλοι σου. Το Μάριος. Και επειδή ξέρω ότι σου είναι ψιλογεμάτος, γι' αυτό ρωτάω μετάνιος, για τίποτα άλλο. Τι γεμάτος. Ήπιαν μια πύρα, ρε φίλοι, μια ρετσίνα. Μπυρίτσε ή πια γίνεται. Μπυρίτσε, αυτό λέω. Άκου, αν είπε να κάνω, δεν είχα πρόβλημα να σου το πω και δεν μα άρεσε να το πω. Δεν είπα ότι πίνει κάτι άλλο, για μπύρε μιλάω. Όχι, έπεινα κάτι άλλο. Πράγματα, αλλά τα κόψα. Τα κόψε τώρα, τελείω. Πάει. Αυτό ήταν. Λοιπόν, όπου και να παίξουν θα το πάρουν ο ΠΑΟΚ. Ο λόγος, η ΑΕΚ θα το πάρει φίλε. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα το πάρει το κύπελο. Α, για το κύπελο, για το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι και το κύπελο θα το πάρει. Και εγώ με σένα θα πίνουμε από μια σουρωτή για να το χωνέψουμε. Εγώ δεν έχω να χωνέψω τίποτα. Λοιπόν, Κόκκινε. Έλα. Επειδή η ΑΕΚ θα το σηκώσει του χρόνου στην Αγία Σοφιά μέσα και το ένα και το άλλο, να το θυμάσαι. Στο γήπεδό της. Η Αγία Σοφιά θα είναι έτοιμη τρίτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο του 22. Του 20, συγγνώμη. Εγώ του χρόνου πιστεύω έτοιμη θα είναι. Όχι, όχι, δεν θα είναι έτοιμη. Μίλησε με τον Εργολάβο, θέλει, Κόκκινε. Θέλει 15 μήνες να αποπερατεί το έργο. Ναι, το και θα τα σηκώσουν κιόλα. Του χρόνου το 19, το 18 θα σηκώσουν. Αρχές 20. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω μονάδες και επειδή έχω να κάνω και δεύτερο χειρουργείο μες τη βδομάδα. Περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Θα υπάρχει πλήρη αποκατάσταση, τι λένε? Ναι, ναι, όλα καλά. Άντε, μπράβο. Εντάξει, λίγο ακόμα θα βογγεί. Σε νοσοκομείο, φίλε, θα την κάνεις. Τι σε νοιάζει, θα το βοηθήσεις, μήπως. Εκεί που έκανα και την πρώτη, στο Ιπποκράτειο. Στο Ιπποκράτειο θα την κάνεις. Ποιος έκανε την εγχείρηση? Ε? Ποιος γιατρός έκανε την εγχείρηση? Τώρα στον αέρα να πούμε. Πες το, ναι, γιατί. Νοσοκομείο. Οικονομίδης. Λένε ότι είναι ένας από τους τρεις στην Ελλάδα από τους καλύτερους. Τώρα δούμε. Να είσαι καλά, φίλε. Αυτό ένα γιάρεμα και αυτό ήθελα να πω. Ταχεία ανάρρωση, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και σένα και τον άλλον και τον Ραπτόπουλο γιατί μιλάτε ωραία. Και την Ραπτόπουλε, πριν δύο εβδομάδες, ενώ περίμενα, γύρισες και με έκοψε το τηλέφωνο επειδή δεν θυμόσουν εσύ και έλεγες δεν θυμάμαι να μιλήσω και με έκοψε το τηλέφωνο. Γιατί δεν κάνεις τέτοια πράγματα? Ραπτόπουλος είναι, βγάζεις άκρη. Ναι, με έκλεισε δύο φορές το τηλέφωνο, να συγκεντρώσου λίγο. Έγινε φίλε, καλό, καλή ανάρρωση, να κάνεις υπομονή. Λοιπόν, ευχαριστώ. Φιλιά, υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, σου ζητώ συγγνώμη αν το έκανα αυτό το πράγμα. Δεν θα το πήρα χαμπάρι. Σε συγγνώμη. Ναι, γιατί ρε Κόκκινα. Η επιστήμη. Εσύ έχεις πει σε ακροατή συγγνώμη, βόδι. Πάντα έλεγες, θα πούμε, το αντίθετο. Ναι. Λέγε φίλε. Ναι! Να! Λέγε.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Αμοιρά. Γεια σου, Αμοιρά, τι έγινε. Γεια σου, Γρηγόρη. Ερευνήθηκα τώρα από τον φίλο Μαριανό που είπε για το Όφι Αταλάντα, επειδή εγώ ήμουνα, ήταν Τετάρτη μεσημέρι με τον πατέρα μου, ήμουνα γωνία 3 με 4 β. Οπότε. Είχε 13.800 εισιτήρια. Αυτά που λέει ο φίλος Αριανός που κάναμε με τους κριτικούς, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά βγάλανε στην 4β ένα μεγάλο όμορφο ασπρόμαυρο πανί και σαν ευγενικό δώρο μας το δώσανε. Και φωνάζαμε όλοι μαζί ΠΑΟΚ και Όφι η πρώτη στην Ευρώπη. Ο Όφι κατάφερε, ο Όφι θυμάμαι, τον βάζανε να παίξει στο Καρεσκάκι και έλεγε όχι με τίποτα και διάλεξε την Τούμπα. Ωραία. Πήρε το 1-0 για, για ιταλική ομάδα τώρα. Δηλαδή αυτά που λέει δεν ισχύουν. Τι? Δηλαδή αυτά που είπε ο προηγούμενος ψέματα είναι. Όχι, δεν ισχύουν, ρε φίλε. Ρε φίλε, ο Άρης έπαιξε και στην Τούμπα με την Περούζια πριν από 15 χρόνια τώρα. Τι μας λέτε? Τι είπες εσύ, Γρηγόρη? Πριν 15 χρόνια με την Παρούτσια δεν έπαιξε την Τούμπα ο Άρης. Τι σχέση έχει ο Άρης εσύ, για όφια τα λάδια σου μιλάω. Ναι, όχι, δεν διαφωνώ με την παραπληροφόρηση, απλά λέω ότι δυστυχώς η βλακεία πάει σύννεφο. Εντάξει. Σου λέω ΠΑΟΚ και όφι η πρώτη στην Ευρώπη. Μπορείς να σε επιβεβαιώσει και ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, ξέρει ο κόσμος ποιος είναι. Λοιπόν, απλά τους πήραμε ευγενικά ένα μεγάλο, τεράστιο, όμορφο πανί ασπρόμαυρο που δεν έγραφε τίποτα. Δηλαδή, απλά ευγενικά. Ήταν ασπρόμαυρο. Κερδίσαμε 1-0, κερδίσαμε γιατί θεώρησα τον Όφι και ο πατέρας μου μαζί. Εγώ ήμουνα το 86, 13 χρονών ήμουνα τέλος πάντων. Και ο Όφι έχασε την πρόκληση στον Μπέργκαμο, ας πούμε, έχασε 2-0. Όλα αυτά που ακούω που λένε και χαζομάρες, δεν πειράξαν κανένα κριτικό. Ο Όφι πάντα μας θεωρούσε, προτιμούσε να παίξει 800 χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο, παρά να πάει στο Καρασκάκι. Να είσαι καλά. Άκου 7-39. Άντε λες στην Ελλάδα. Στην Νότιχαμ τι κάνει. Ποιος? Αυτός. Τη διέλυσε την Νότιχαμ. Παρακαλώ, ναι. Ναι, σωστό. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι μου λέτε, ρε Τερβίσια. Έγινε ο ημιτελικός, τελείωσε. Πέρασε ο ΠΑΟΚ. Σωστά μιλάς, πάμε παρακάτω. Εγώ είμαι Πανιόνιος. Πολύ να απέξω μας έχετε μας. Σωστό. Ε. Μαζί σου. Τι, έτσι θα περάσεις, θα έρθεις δηλαδή και θα σε πω, έλα, φύλα με. Και φύγε. Σωστό, σωστό. Έχει δίκιο. Πώς θα γίνει, ρε Τερβίσια, να πούμε. Ναι. Θα έρθείτε κάτω. Θα παλέψετε, εάν δεν βάλετε κανένα γκολ με offside, πάλι κανένα 2-3 μέτρα και δεν το δει ο Μάγκας. Ο Μάγκας η δική σας εκεί. Και κανένα offside εδώ, να πούμε, με κανένα πεναλτάκι στην Τούμπα, με πάρετε έτσι σχέδιο, δεν θα περάσετε. Κάτσε να γίνω ημιτελικός, να περάσει σε μένα το Πανιωνάκι. Και μετά θα λες, να πούμε, αν θα κατέβουν 30 και αν κατέβουν 20 και αν κατέβει κανένας. Πέστα, πέστα. Κατάλαβες! Πανθυράζεσαι! Γιατί και εγώ, ναι, πάθυρα ρε μάγκα είμαι, γιατί και εγώ παίρνω μέρος στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν το ξέρετε. Εκεί κάτω δεν ξέρω τι κάνετε. Πάνω. Πάνω, ναι, σωστά. Μην πάνω. Μην αποσύρω τον κόσμο. Ας έρθουν κάτω πρώτα εδώ, να δούνε τη Λύκα και μετά και το πάει. Και εγώ έτσι θέλω να με λένε Πανιωνάκι και θα περάσω και θα... Άμα θα τη βάλε την... Το ότι δεν θα παίξει ο Λάμπρου σε χαλάει. Για να μην με κόψει, τι. Το ότι δεν θα παίξει ο Λάμπρου σε χαλάει. Εδώ θα με χαλάει, ρε μάγκα. Δεν θα με χαλάει. Ναι, θα πας στον πρόεδρο και θα πεις, ρε πρόεδρα. Εδώ είναι ο Λάμπρος και του πρόεδρου μου και του Σοβέρα με πειράζει. Σιγά το φλόρο, μωρέ, το Λάμπρου και αυτά. Σιγά το φλόρο, μωρέ, το Λάμπρου. Σιγά. Δεν έχει σημασία, ρε Τερβίση. Σιγά, μωρέ, το Λάμπρου. Μπορεί να μην είναι, να μην είναι ο παίχτης ο ψιοχή, ο Αλφα, αλλά είναι του Πανιωνίου αυτή τη στιγμή, ρε μάγκα, γιατί και ποιος είναι, γιατί να μην παίξει. Τι να πούν και ατρόμητοι, ρε φίλε. Καλά, αυτή άσε, αυτή παρά έγινε. Λοιπόν, εκεί πάνω, περάστε πρώτα από εμάς και μετά αποφασίστε που θα γίνει ο τελικός. Μία ερώτηση για να κλείσουμε. Πες το. Ατρόμητος Ολυμπιακός, με ποιον ήσουν?